The Good Vibes Show. Γεια χαρά σε όλους. Καινούριο Good Vibes επεισόδιο. Ο DJ Silence μαζί με... Μαζί με τον Στόλου ξυπνά από την Μπέη. Yes, sir. Μαζί μας και ο Στόλου και ο 12. Αχα. Welcome, guys. Welcome. Καλώς σας βρήκαμε, respect. Καλώς σας βρήκαμε. Πριν ξεκινήσουμε να πω στον κόσμο, ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει, για τα comment, για όλη αυτή την αγάπη που λαμβάνουμε και το support. Μην ξεχάσετε, οι καινούργοι που βρίσκεστε στο κανάλι μας, να κάνετε μια εγγραφή, πατήστε καμπανάκι, γράψτε τα σχόλιά σας. You know. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε μαζί μας τα παιδιά από τα Νέα Μουδανιά, ο ένας. Σωστά. Ακριβώς. Και από την κρεμαστή της Ρόδου. Ο άλλος. Από την κρεμαστή και ο συγκεκριμένος. Δεν το περίμενα να σκάσει τόσο νωρίς αυτό. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Πώς βρεθήκανε αυτές οι δύο τόσο μακρινές περιοχές και ενωθήκανε. Καμισέτα. Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή, θα πω εγώ. True. Και ακόμα πιο μικρή είναι η Θεσσαλονίκη. Ισχύει. Εκεί βρεθήκαμε. Ναι. Okay. Πήγα εγώ όταν τελείωσα το σχολείο έξω από Θεσσαλονίκη για σπουδές παράλληλα, τέλος πάντων. Και ήθελα κάποιο παραγωγό να τον έχω δίπλα μου, ρε φίλε. Mm-hmm. Δηλαδή στην κρεμαστή ήμουνα μόνος μου. Είχα το στούντιο μόνος μου. Ό,τι ρέκαρα, τα πάντα μίξ αυτά μόνος μου. Οπότε ήθελα έναν άτομο να εμπιστεύομαι, να έχει το ίδιο βίζο με μένα, που να μπορούμε να δουλεύουμε συχνά, να τον έχω από κοντά και να βγάζουμε καλή δουλίτσα, να τα βρίσκουμε και σαν άτομα, έτσι. Ποιος βρήκε ποιον? Εγώ τον είχα τσεκάρει από το Instagram. Ah, okay. Και εγώ τον είχα δει πριν μιλήσουμε. Εγώ είχα το στούντιο στη Θεσσαλονίκη, ρέκαρα άτομα και τον είχα τσεκάρει έτσι. Ένα κλιπ που είχες βγάλει με το παλιό label στο οποίο βρισκόσουν. Okay. Και του στείλα μήνυμα γιατί δεν ήξερα κάποιον άλλον στη Θεσσαλονίκη που να μου σκάγε fresh εκείνη την περίοδο. Respect. Και yeah. Του έστειλα και μετά από κάνα μήνα κανονίσαμε να βρεθούμε. Είχαμε αυτό... και ένα κοινό γνωστό που μου έλεγε, ξέρω εγώ, πήγαινε στο στόλου, πήγαινε στο στόλου, γαμάει, ξέρω. Και από τότε κολλήσατε. Και του λέω, ναι, πρώτη μέρα απευθείας. Απευθείας δηλαδή. Πρώτη μέρα έμεινε στο σπίτι μου. Επειδή ρε καλά μέχρι το βράδυ. Α, τόσο καλά. Έτσι βγήκε το μαζί με το στόλο, ξυπνάμε. Ξυπνάμε και μου. Πρώτη μέρα πήρε όλο το experience. Και έχει φτάσει να γίνει ένα movement τώρα με το Wake and Bake που γίνεται χαμός, έτσι. Όποιον μιλάμε, όποιοι μιλάνε για newcomers, πάντα το όνομά σας αναφέρεται. Είναι ακραίο, είναι ακραίο. Η αλήθεια είναι ότι οι τρεις τελευταίοι καλεσμένοι που είχαμε, δηλαδή. Ο Τσάκη, ο Μπέλη και ο Σάσκε. Και εγώ τους έχω αναφέρει. Και εσύ τους έχεις αναφέρει, εννοείται. Ότι πάντα όταν ρωτάμε για newcomers, δηλαδή είσαστε πάντα μέσα. Respect είναι τι πάρεις και οι τρεις τους αρχικά. Ισχύει. Και εμάς μας φαίνεται ακραίο, δηλαδή το. Ναι, δηλαδή ξέρεις, είναι λίγο να τους ειδοποιήσεις, λίγο. Και έχουν σκάσει και τα παιδιά crew, έτσι, ομάδα. Έχουμε όλο το gang από πίσω. Πείτε ποιοι είναι. Χρειαζόμαστε το έλεγχο για το Wake and Bake, όλοι ποιοι είναι. Έχουμε Gohan. Σαφέ, έχουμε Χίτο, βγάζει αλμπουμάρα. Έχουμε Fucking XIX τη μίξη. RSK που βγάλαμε κομματάρα τώρα το Speed. Σαφέ, σαφέ. Μπράβο, exactly. Μπράβο. Εγώ, παιδιά, σας βλέπω και σας χαίρομαι. Πραγματικά είστε το νέο. Το νέο Wave. Το νέο Wave αυτή τη στιγμή. Και παρότι έχουμε ηλικιακά σου αρκετά μεγάλη διαφορά με τα παιδιά. Εσύ είσαι μικρός. Πολύ πιο μεγάλη. Τι να πω, η μουσική σας μας κάνει και κάνουμε relate και αγουστάρουμε και βλέπουμε απίστευτο energy. Παίξαμε και πρόσφατα και μαζί με εσένα και τον Gohan στη Κοζάνη. Σας είδα και από κοντά να κάνετε performance. Εντυπωσιάστηκα, τρομερό energy. Πολύ ωραίος ήχος, το πάτε μπροστά το πράγμα και ανυπομονώ να ακούσω τι άλλο θα βγάλετε πραγματικά. Θα ακούς μετά τα raps. Τι ετοιμάζετε, η αλήθεια είναι. Ο καθένας διάφορα, αλήθεια. Ο καθένας έχει δικά του projects. Okay. Τώρα ετοιμάζουμε τον Gohan το άποψη. Ο Χίτος βγάζει αυτό το μήνα το άλμπουμ του. Με τον 12 θέλουμε το 2025 να δώσουμε 2012 άλμπουμ. Το προετοιμάζουμε σιγά σιγά. Full και παραγωγική. Full παραγωγική, έτσι. Mm-hmm. Respect. Κάθε μέρα είναι στούντιο σχεδόν. Και γι' αυτό νομίζω επιβραβεύεστε, ρε φίλε, η δουλειά που έχετε ρίξει φαίνεται. Εννοείται. Θέλει δουλειά. Και θέλει... το μεράκι και η αγάπη που δίνετε προς αυτό, έτσι. Φαίνεται ότι είστε πορωμένοι και καλωμένοι. Θέλει δουλειά και θέλει και μεράκι, δηλαδή δεν γίνεται χωρίς κάτι από τα δύο. Respect, μπράβο σας. Εσύ σπουδάζεις αυτή την περίοδο. Ναι. Σπουδάζεις εφαρμοσμένη πληροφορική. Ακριβώς, ναι. Και είναι η πρώτη χρονιά που δεν τα πας καλά με τα μαθήματα, ψιλοχρωστάμε. Ναι. γιατί. Κοίτα, εντάξει, είμαι πολύ με τις φάσεις μου, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο να τα ισορροπήσεις όλα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Οπότε πόσο εύκολα συνδυάζεται η σχολή με τη μουσική επαγγελματικά, λίγο πολύ δύσκολο, βασικά. Γιατί και η μουσική είναι, ας πούμε,
Είμαστε παραγωγικοί σε ώρες οι οποίες είναι δύσκολες. Ναι, είναι ναι. Δύσκολες. Μετά δεν μπορείς να ξυπνείς να πας σχόλη, ξέρω εγώ, να κάνεις μάθημα. Δεν γίνεται. Ναι, βλέπε και το freestyle το 6 AM, ξέρω εγώ, που γράφτηκε τέτοια ώρα. Γράφτηκε όντως τέτοια ώρα. Και γράφτηκε και σε 20 λεπτά, μισή ώρα, ήταν πολύ μπαμ. Δεν ήταν καν να μπει στο άλμπουμ. Δεν ήταν καν να μπει στο άλμπουμ, ακριβώς, ναι. Αστείο όμως που δεν ήταν να μπει. Okay. Δεν ξέρω αν το ήξερες αυτό ή αν με ψάχνει. Με πρόλαβε, δεν μ' άφησε να το πω. Και εσύ σπουδάζεις ιατρική, κάτι τέτοιο? Όχι. Λάθος πληροφορία. Λάθος πληροφορία. Σπουδάζεις όμως κάτι? Ήμουνα μηχανικό περιβάλλοντος στη σύνδεση Θεσσαλονίκη. Okay. Αλλά τύπου έχω πατήσει 2 φορές. Δεν ασχολήθηκες καν? Δεν ασχολήθηκα γιατί δεν μ' άρεσε σχολή αρχικά. Την πρώτη χρονιά είχαμε την καραντίνα. Οπότε δεν πρόλαβα να πατήσω από κοντά στη σχολή. Δεύτερη χρονιά είχε πάρει φορά το στούντιο που άνοιξα στη Θεσσαλονίκη και άρχισα να βγάζω λεφτά από αυτό. Οπότε είχε ένα income που. Είχα ένα income από κάτι που αγαπούσα να κάνω. Πολύ βασικό να έχεις αυτό το κίνητρο και το. Και να σου βγάζει κιόλας. Είναι blessing. Και ξυπνούσα και το πρωί, δηλαδή ήμουνα σπίτι μου και έβγαζα λεφτά από τη μουσική. Αυτό οπότε που ήταν. Ναι. Ήταν απίστευτο. Πι-να-πω. Λοιπόν, είμαι εδώ στο eFood, βλέπω έχει 1 εκατομμύριο πράγματα και για να είμαι και δίκαιος, σήμερα διαλέξεις εσύ, αγόρι μου, ό,τι γουστάρεις να φάμε. Αδερφός και φίλος. Λοιπόν, επειδή θα μου πάρει λίγη ώρα να διαλέξω μία από όλες αυτές τις προσφορές που έχει το eFood, να πω στους φίλους που μας βλέπουν να μπείτε και εσείς στο eFood, να τσεκάρετε μία από τις φοβερές προσφορές που έχει καθημερινά, διαλέξτε κάτι από όλα αυτά τα γαλούδια, παραγγείλτε τα και... Καλές μάσες! Πρώτα ερεθίσματα, πώς ξεκινήσατε σαν επιρροές μουσικές, θα ήθελα να ακούσω, έχω ακούσει κάποια πράγματα. Εγώ πάντα μου άρεσε η μουσική, ρε φίλε, από μικρός έπαιζα όργανα, έπαιζα λίγο πιάνο, πιο πολύ κιθάρα. Okay. Ναι. Αυτό, μετά στο δημοτικό άκουγα πιο πολύ έτσι rock, pop, τέτοια, δεν είχα μπει τόσο στη φάση. Και μετά από το γυμνασίο αλλάζω σχολείο, γνωρίζω εκεί φουλ άτομα, τον κολλητό μου, έτσι που με έβαλε και πιο πολύ στη rap και αυτό ξεκίνησα λίγο... Πρώτα λίγο ξένη, αλλά ταυτόχρονα και boom bap ελληνική. Δεν άκουγα τραπ ελληνική, άκουγα λίγο, ξέρω εγώ. Ονόματα. Οπότε αυτό, είχα λίγο πιο πολύ επιρροές, τύπου Bond City, ξέρω εγώ. Okay. Λίγο, Τζαμάλ, Δέλτα Πιθήτα. Ναι, Τζαμάλ full. Το πρώτο live που είδες. Το πρώτο rap live νομίζω που πήγα, ναι, ήταν Τζαμάλ, actually. Και Δέλτα Πιθήτα, εντάξει, ήταν και σε κοντινά χωριά από το δικό μου. Ναι, λόγω Ρόδου, ναι. Και ξέρεις, ήμασταν τώρα πιτσιρί και το βλέπαμε να κάνει free στην πλατεία, ξέρω εγώ. Ήταν άλλη φάση, ρε φίλε, να το βλέπεις. Γάμω τις επιρροές να αυτό, έχεις. Ναι, full, full. Μουσικά. Οπότε έτσι, μετά, εντάξει, πιο πολύ Αμερική άκουγα. Από τέλη γυμνασίου μετά λέει και πιο πολύ έτσι, αμερικάνικο ραπ και τέτοια πιο μέσα. Μπήκα πιο βαθιά. Πάντως, βλέπω και η νέα γενιά full άκουγε ελληνικό ραπ. Το έχω ακούσει και από άλλα άτομα στην ηλικία σας ότι όλα αυτά τα Bong Ta City, Ζητανή... Επηρέασε, full. Έχει κάνει τη δικιά της σχολή και στην Ελλάδα όλη αυτή η φάση. Πώς τους βλέπετε τώρα όλοι αυτοί που έχετε κι εσείς ασχολείστε ενεργά, όλη αυτή την παλιά σχολή και που έχετε έρθει σε επαφή με καλλιτέχνες, πώς σας φαίνεται? Legendary, ρε φίλε, για μένα. Ακριβώς. Δηλαδή, legendary, όντως. Και full γουστάρω όταν, ας πούμε, βλέπω ράπες που έχουν καριέρα πάρα πολλά χρόνια να είναι ανοιχτόμυαλοι και full θετικοί προς νέες ιδέες. Το ρεσπεκτάρω πάρα πολύ αυτό, γιατί δείχνει όντως πόσο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος. Και έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Αξιοκρατικά να εκτιμάται το ταλέντο. Εσύ με FL ξεκίνησες και με FL συνεχίζεις? Πρώτο beat που έκανε Αβέρ ήταν στο Ableton. Α, με Ableton, όχι. Ναι. S. Δεν μπορούσα καθόλου. Έκανα remake ένα beat του Ortiz. Τύπου απλά μου άρεσε τόσο πολύ που απλά το πρώτο beat που δοκίμασα να κάνω Αβέρ ήταν αυτό. Είχα και Cubase, γιατί έπαιζα πιάνο και ήθελα κάπως να ηχογραφώ εμένα να παίζω πιάνο. Το πιάνο το είχες από μικρή ηλικία, σαν ναι, σπουδές, σαν οθεία, σαν τύπου, κάτι τέτοιο μόνος? Πρώτη δημοτικού ξεκίνησα αρμόνιο, δεύτερα δημοτικού πιάνο και συνέχισα μέχρι τρίτη ηλικίου. Okay. Και τρίτη ηλικίου σταμάτησα. Έχω πάρει και πτυχίες στην αρμονία, έχω περάσει και θεωρία κλπ. Και μετά από 2 χρόνια ξεκίνησα να κάνω μουσική παραγωγή κλπ. Αλλά είμαι FL, FL user, FL ranked. Και recordings και φωνές και mixing και τα πάντα όλα στο με FL. Mix, με mixing δεν ασχολούμαι εγώ. Εγώ αναλαμβάνω το recording, το executive και τα beats, όλα στο FL. Αλλά είμαι open να μάθω και άλλα προγράμματα. Okay. Πάντως, εντάξει, το FL στο trap έχει σημαδέψει σίγουρα. Ναι, φίλε. Metro Booming, φαντάζομαι, είναι ναι, μπαμπάς. Metro Booming, από τους λίγους τους οποίους θαύμαζα από μικρός. Metro Booming και Ortiz. Respect, οι δύο που... Και στον Άγγελο, respect.
Είναι πολύ fresh πρόγραμμα, ρε φίλε. Είναι video game energy. Ναι, είναι πολύ friendly, ρε φίλε. Γενικότερα το περιβάλλον του στο να δουλέψεις. Είναι full. Ξέρεις, και από το μηδέν να είσαι, ρε παιδί μου, θα μπορέσεις να αντιληφθείς πώς. Εγώ γουστάρω να έχει έτσι και χρωματάκια η φάση. Δηλαδή, να τα χωρίζεις. Το recording τα χωρίζω τα κανάλια, τα βάζω διαφορετικά χρώματα. Okay, okay. Εγώ πρώτο remake νομίζω ήταν συνθήκες Μάτκλι, bro. Έκανες remake τις συνθήκες του Μάτκλι. Ναι, αλλά το είχα κάνει πολύ χάλια. Έκανες και συμπίτια, ανέβαζες και trap beat στο YouTube. Ναι, η αλήθεια το είχα προσπαθήσει να πάει και προς τα εκεί. Okay, okay. Φάση, και αλλά... τώρα που ανέφερες το Matic Clips σου είχε σχολιάσει και ο ίδιος. Ναι, αυτό ήταν πολύ ακραίο moment, δηλαδή full σημάδια. Τι λες! Το θέλω αυτό να το κορνιζάρω. Πρέπει να φαίνεται. Από το... Είναι το επίσημο κανάλι του Matclip που ανέβασε το συνθήκες μετά από λίγο καιρό. Ναι, ναι, ναι. Και ας πούμε αυτό το είχα δει όταν ήμουν σχολείο. Βλέπω Matclip και γάμω τις μελωδίες. Λέω, δεν παίζει, ξέρω. Ήμουν σχολείο, μπαίνω μέσα στο account και βλέπω συνθήκες πρώτο-πρώτο πάνω. Μπαίνω μέσα στην τάξη, ξεκινάω τσιρίζω. Δεν ήξερα κανείς εδώ. Απλά φώνασα. Πόσο τρελό να σου σχολιάσει ο ίδιος. Ήταν απίστευτο, δεν το περίμενα ποτέ. Δηλαδή... Τρελό. Τέλειο. Εσύ σε τι έφτιαχνες beat? Σε FL κι εγώ. Α, οκ, οκ, ίδια σχολή κι εσύ. Ναι, εννοείται. Ναι. Νομίζω ότι γενικά η γενιά μας είναι πολύ FL, έτσι, γενιά, ξέρω. Είναι όντως πολύ FL, γενιά. Ναι, και όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, κατευθείαν ταιριάξαμε γιατί ήξερε να το χρησιμοποιεί κιόλας. Δηλαδή, κατευθείαν ό,τι θέλαμε να πειράξουμε, τα βλέπαμε και οι δύο μας. Δουλεύαμε τον σποτ. Okay, τέλειο, ρε φίλε. Έχετε κάποια διαδικασία έτσι όταν δουλεύετε, κάποια ρουτίνα στο πώς στείνετε όλο το recording, το process? Δεν, συνήθως ξεκινάμε με το να φτιάξουμε ένα beat. Και γράφουμε on spot. Είτε θα τον αφήσω να γράψει λίγες και θα κάνουμε ηχογράφηση μετά, είτε θα μπει freestyle και θα γράψουμε μπαρα-μπαρα. Αυτό, ναι. Η άλλη δηλαδή θα βρίσκουμε και πιο αποτελεσματικά σιγά σιγά όσο δουλεύουμε. Δηλαδή καλά, το η τριβή και η καθημερινότητα και η αυτογενικότερη πράκτης, ναι, σίγουρα σας. Κατά βάση ό,τι έχουμε γράψει είναι on spot εκείνη την ώρα, αυθόρμητα. Υπάρχουν και στιγμές που μπορεί να κάνουμε ένα beat, να μας πάρει πολλή ώρα, να φύγει σπίτι, να το ρεκάρει σπίτι του. Έχει και εξοπλισμό σπίτι ναι. του. Αυτό, ναι. Οπότε, αλλά συνήθως και τα beat μαζί τα στείνεται. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δουλεύουμε συνέχως. Ό,τι πιο καλό. Ωραία. Πώς προέκυψε το πρώτο track που γράψατε για το Vision? Το Vision, αλήθεια, το είχα γράψει μόνος μου. Mm-hmm. Εκτός από ένα track. Το χάνω το φως μου που το έγραψα στο στόλου. Εντάξει, η αλήθεια, γενικά είχα πάει στο στόλου και του έδειξα λίγο τι αισθητική ήθελα να κάνω στο Vision και αυτά λίγο. Ξεκινήσαμε, δουλεύουμε μαζί, κάναμε κάποια demos, τελικά μας έκατσε το χάνω το φως μου καλύτερα. Αυτό κάπως έτσι έγινε. Εγώ ήθελα να τελειώσω το άλμπουμ, οπότε χρειαζόμουν λίγο και έτσι βοήθεια, οπότε δεν γινόταν ρε φίλε, ήθελα και ένα track με το στόλο οπωσδήποτε μέσα στο... Ήταν τύπου το τρίτο session που κάναμε. Α, ήταν στα πολύ νωρίς. Ναι. Ναι, κάναμε ένα, έμεινε σπίτι μου, την επόμενη μέρα... Είχα εγώ ένα ηλεκτρικό μηχανάκι. Είχα τώρα 12 ώρες ρεκ από τις 12 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Και επειδή δεν ρέκαρα κάτι ενδιαφέρον εκείνη τη μέρα, ήθελα φουλ να γράψω μουσική. Και γούσταρα από την προηγούμενη μέρα κάθισα με τον μπρο και γράψαμε. Και πήγα μέχρι το σπίτι του. Τον πήραμε το μηχανάκι. Λίκη μου, άντρες πρώτοι. Θα μπει μπίπε, κοιτάξτε. Δεν είχα και το smart. Πήγα, τον πήρα, δεν είχε αμάξι. Και τον έφερα στο 12 η ώρα και γράψαμε. Και νομίζω εκείνη τη μέρα γράψαμε το. Όχι, τότε ήταν το. Το δεύτερο σε σχήμα. Πώς φύγει αυτό? Το Vision λεγόταν. Γράψαμε ένα ωραίο κομμάτι, δεν έχει βγει ποτέ. Και μετά γράψαμε το. Πολύ ωραίο. Τι συμβαίνει με όλους. Τον ήχο σας πώς θα το χαρακτηρίζατε? Hype. Και hype. Πιο πολύ ομό θα έλεγα εγώ. Λίγο πιο... Κυρία βάση το trap είναι, σαν κυρία βάση. Trap, rap, hip hop. Και κάνουμε enhance και το pop. Σε μελωδικές. Ναι, ναι, μελωδικές φαίνεται. Ό,τι παρακλάδι ας πούμε της rap έχει υπάρξει, προσπαθούμε και μπορούμε να ταυτιστούμε κιόλας. Mm-hmm. Παίρνουμε inspiration από εκεί, κάνουμε. Δεν θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε ας πούμε ναι, trap ναι, ναι. μόνο ή rap. Ναι, ναι, μόνο. Σίγουρα, σίγουρα. Απλά να ξέρεις, λίγο να κάνει identify mm-hmm. σίγουρα, ναι. στα παρακλάδια που γουστάρετε να κινήσετε. Εγώ θέλω με τη μουσική που κάνω να προκαλώ χαμόγελα στους ακροατές. Και να κουνιούνται και τα κεφάλια. Και να κουνιούνται. Πολύ βασικό. Μην κάθετε έτσι. Το bounce είναι το νούμερο ένα στατικό του στόλου. Γενικά αυτό ήθελα να σου πω, ρε φίλε, ότι είναι bouncy τα κομμάτια. Είναι full bouncy, respect. Δηλαδή και λείπει γενικά από το new wave. Εντάξει, ωραίο το μελωδικές, το vibe και αυτά, αλλά λείπει λίγο το bounce. Και τα καινούργια αυτά τα up-tempo που άκουσα που βγάζετε είναι τρελό bounce. Τρελό bounce, πραγματικά. Thank you, bro. Δίνω πολύ βάση στο bounce. Γενικά όταν κάθομαι να βάλω drums. Πιο πολύ τα βλέπω σαν εικόνες τα drums, δηλαδή μου σκάνε ακριβώς
τα snares και τα kicks, όλα αυτά τα βλέπω σαν εικόνες πώς κουνιούεται κάθε ήχος και δίνω πολύ βάση στο sound selection για να βγει το bounce σωστό. Έτσι, respect. Ναι, σαν αυτά τα meme που ακούει. Για όλους αυτούς τους ήχους και εγώ είναι όντως το producer. Τι είναι όντως το producer. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Για δυσκολίες, αυτά τα χρόνια που ασχολείστε, έχετε συναντήσει, ας πούμε, πώς σας φαίνεται στο hustle που κάνετε? Σίγουρα, σίγουρα. Ειδικά εντάξει, όταν ας πούμε, ήμουν και στη Ρόδο, ακόμη περισσότερες. Δηλαδή δεν είχα καθόλου ερεθίσματα, δεν ήξερα πώς είναι η σκηνή, καν δομημένη. Δηλαδή μπορούσα απλά να σκεφτώ, ας πούμε, πώς είναι. Αυτό δεν ήμουν τόσο tapped in, δεν ήξερα λίγο πώς λειτουργεί. Με το που ήρθατε σε επαφή και αρχίσατε να βλέπετε πράγματα, πώς σας φάνηκε? Εγώ το μάξατε ή γουστάρατε? Τέρμα excited. Και εγώ τέρμα excited, λες και ξεκινάω κάτι από την αρχή. Και ένα χρόνο μετά κάναμε και την ομάδα ουσιαστικά. Yes, sir. Η ομάδα πώς δημιουργήθηκε, ποια ήταν η κεντρική ιδέα? Ποιος το έπιασε και είπε πάμε να φτιάξουμε αυτό? Εγώ είχα την ιδέα. Ξεκίνησε με τον RSK που ήμασταν από τα δίπλα χωριά και γράφαμε μουσική από πολύ μικρή. Τύπου Λύκειο. Ήρθα Θεσσαλονίκη. Σαν Lil Stolu εσύ τότε. Lil Stolu. Είχα τα πρώτα κομμάτια που γράψαμε ever. Ήταν Lil Stolu RSK και γράφαμε ό,τι να είναι. Supermarket μουσική. Έχουμε κανένα track από εκεί. Από εκεί ήταν και το track. Δεν βρήκα track. Δεν βρήκα track. Τα έχω σβήσει όλα. Ναι, το κατάλαβα. Βγήκε το Supermarket μουσική που ήταν 10 tracks που γράψαμε με τον RSK. Την πρώτη φορά που είδα πώς μπορείς να ηχογραφήσεις με το Audacity. Μετά ξεκίνησα όλη την ιδέα με τον RSK, που βγήκε και το tag, το οποίο το λέω RSK. Όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη, γενικά... Μαζί με το Στόλου ξυπνάω και RSK. Πες ακριβώς τι λέει, γιατί πολύ το μαζί με το Στόλου ξυπνάω και bake. Δεν είναι γυμνή, συγγνώμη. Δεν έπρεπε να το πεις. Είναι γυμνή, δεν έπρεπε να το πεις. Δεν θα το αφήσω να... Δεν έπρεπε, έπρεπε να είναι. Έχει γεννηθεί ολόκληρο meme page με εσάς πλέον. Ναι, ναι, το Wake and Bake memes. Απίστευτο, απίστευτο, το αγαπάμε. Δεν είναι κάποιος πίσω από εσάς? Όχι, είναι ένας μάνα, τον έχουμε δει και στα lives, έχει έρθει. Τέρμαρια. Respect στο bro. Συνέχισε, συγγνώμη, σε δίκοψα. Τι λέγαμε? Έλεγες πως μαζί... Πως ξεκίνησε η φάση. Είχα την ιδέα με τον RSK γενικά, του Wake and Bake, και μετά από το tag πήρε το όνομα και το studio που είχα στη Θεσσαλονίκη. Και όσο περνούσε ο καιρός, γνώρισα το Χίτο, μετά γνώρισα τον Dwelvy. Ο Dwelvy με έφερε σε επικοινωνία με τον Gohan και τελευταίο γνώρισα τον 6AX, ένα στούντιο στη Θεσσαλονίκη πέρσι το καλοκαίρι. Και όταν γνώρισα και τον 6AX, συνειδητοποίησα ότι έχω μια ομάδα έτοιμη. 5 ατόμων με τους οποίους ξεχωριστά με τον καθένα γράφω απίστευτη μουσική και ταιριάζουμε τέλεια και σαν χαρακτήρες. Και λέω, ωραία. Ξέρεις κάτι, πάντα ήθελα κάτι δικό μου σαν project και πάντα ήθελα να. Να υπάρχει αυτό το team vibes ότι και με όποιον δουλεύω. Βγάλαμε με τον 12 και τον Gohan το Arcade, το πρώτο EP που καθίσαμε και δουλέψαμε σαν ομάδα. Σε τρεις μέρες κιόλας τύπου. Ναι, τρεις μέρες καθίσαμε, βγάλαμε ένα EP, 5 κομμάτια. Και μετά ήμουν σε φάση, όταν γνώρισα και τον 6AX, που ασχολούνταν κυρίως με τη μίξη και είχε και αυτός ένα δικό του vision στο πώς βλέπει τη μουσική. Λέω, ωραία, πρέπει να κάνω μια ομάδα, άμα ψήνουν και τα παιδιά, και να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Ο Άρης και με το Χίτο γνωριζόντουσαν, είχαμε κάνει και με αυτούς ένα EP, πιο παλιά. Και τους πρότεινα την ιδέα, όλοι γούσταραν, υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί στην αρχή και εν τέλει αποφασίσαμε να το τρέξουμε ομαδικώς. Είχαμε και ένα σημαδιακό meeting, θα πω εγώ, που ήμασταν στην Εύβοια όλοι μαζί. Ήμασταν ορισμένες μέρες, είχαμε κλείσει μια μονοκατοικία αδιόροφη. Είχαμε φέρει εξοπλισμό και αυτά, γενικά ψιλοπαράνοια όλη φάση. Ναι. κλείσαμε τη βίλα για να γνωριστούν όλα τα παιδιά μεταξύ τους, γιατί εγώ τους ήξερα όλους ξεχωριστά τον καθένα. Αλλά μεταξύ τους δεν είχαν όχι ιδέα. Όχι όλοι μαζί, όλοι μαζί. Ναι, δεν υπήρξε κάποια τριβή μεταξύ τους. Οπότε πήγαμε στην Εύβοια, γνωριστήκαμε όλοι μαζί, καθίσαμε εκεί 5 μέρες. Πώς καθίσαμε? Δεν θυμάμαι. Πήραμε ηχεία, πήραμε κάρτες ήχου, τέτοια, ρεκάραμε όλοι μαζί κομμάτια. Από εκεί τι προέκυψε που υπάρχει ήδη έξω? Ένα κομμάτι στο άλμπουμ του Χίτου. Και... Εγώ Χίτος είναι αυτό, εγώ με το Χίτο. Και ένα τρελό πράγμα που έγινε είναι ότι ρεκάραμε ένα κομμάτι με τον Gohan, το οποίο είναι στο άλμπουμ του που θα βγει το Δεκέμβριο. Και ένα χρόνο μετά, την ίδια μέρα που το ρεκάραμε, ένα χρόνο μετά, μας έστειλε το verse του Μικάπα για το κομμάτι αυτό. Κάτι άκουσα σε ένα story εγώ. Το λίκαρε. Το λίκαρε, αλλά το πιο ακραίο είναι ότι ακριβώς ένα χρόνο την ίδια μέρα στο Instagram μας πέταξε. Αυτό είναι καρμικό. Απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά. Και γενικά και η παραγωγή αυτών των tracks εκείνη τη μέρα ήταν τέρμα
ο καθένας είχε τη δικιά του ιστορία, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Γκόχαν είχε τη δικιά του ιστορία για το track, εγώ είχα τη δικιά μου. Ήτανε... Έχει κάτσει full intense. Οργανικά, βλέπω. Όλο το team έχει κάτσει full οργανικά. Ναι, ναι. Και με το Στόλου είχα πολύ, με το Στόλου, με τον Έξα είχα πολύ αστείο story που γνωριστήκαμε. Γιατί είχα ένα κομμάτι το αρχή που θα έβγαινε μετά το άλμπουμ μου, το πρώτο μου release μετά το Vision, ας πούμε. Και κάθομαι στούντιο να το δουλέψουμε με το Στόλου, ξέρεις, τα τελευταία touches, ας πούμε. Λέμε, OK, πριν το βγάλουμε, θα το δούμε λίγο καλύτερα, να βάλουμε και ένα έξτρα μέρος. Και πάμε εκεί πέρα, εκείνο Έξα, εγώ τον γνωρίζω πρώτη φορά. Και σκάει και μου λέει, τα ακούει το κομμάτι και λέει. Κάτι δεν είναι σωστό στο, η μελωδία. Κάτι δεν μου αρέσει. Και εγώ με σφαστώ, τι μου λέει, ξέρω. Έτοιμο να βγει το κομμάτι τώρα, τι μου λέει. Και ξέρεις, στην αρχή μου έτσι χαίζεται, αλλά μετά το έκατσε, το δούλεψε και λέω, μαλάκα, εντάξει, respect. Respect που επέμεινε κιόλας να το αλλάξει, δηλαδή. Ναι, τα είχαμε πάθει και δύο. Του δώσα τέρμα respect εκείνη τη μέρα, λέω, OK. Ναι, μα τα ακούει κάποιος. Εσύ, ας πούμε, που το έχεις ακούσει και το έχεις ξανακούσει, δεν νομίζω ότι σου κλικάρει κάτι περίεργο. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να το βγάλουμε. Ναι. Και ο Μπρο καθόταν 15 λεπτά και έφτιαχνε τα root notes του πιάνο. Και είμαστε σε φάση, τι γίνεται τώρα, τι κάνει τώρα, μπρο. Και τον αφήσαμε άλλα 15 λεπτά και μας έβγαλε τη λούπα από το κομμάτι όπως είναι σήμερα. Οκ. Respect. Και εσείς είστε ουσιαστικά ανεξάρτητοι. Εννοήσαμε, έχουμε υπογράψει κάπου. Όχι, ότι έχετε υπογράψει πλέον, έχετε υπογράψει. Είμαστε ναι, έχουμε υπογράψει στη Stay. Αλλά λέω για να φτάσετε στη Stay, μια ανεξάρτητη ομάδα, πώς ανεβαίνει οργανικά για να φτάσει μέχρι το να το πάρει κοντά του η Stay. Δες. Είχα εγώ τα δικά μου κομμάτια με τον κάθε ένα από τα παιδιά. Λέμε ότι θα γίνουμε ομάδα. Ξεκινάει η φάση. Πρώτο release ομαδικός ήταν το στη μαμά μου του Elvi. Και το κλιπ και... Ναι, yes, thank you. βγάζουμε το reel στο TikTok, πάει καλά. Καλά. Βλέπουμε για πρώτη φορά... ψηλό, viral. Βλέπουμε πρώτη φορά viral νούμερα, ξέρω, και στο TikTok και στο track στο Spotify, τα παθαίνουμε. Και όταν είχαμε πάει στην Εύβοια, λίγο πριν βγει το στη μαμά μου, είχα πάει εγώ στη Stay, που είχα υπογράψει ένα distribution deal σαν παραγωγός, απλά για να βγάζω κομμάτια, και τους προτείνω. Ξέρετε, παιδιά, θέλω να κάνω ένα team, το οποίο περιέχει αυτόν, αυτόν και αυτόν και αυτόν. Και θέλω να τρέξουμε ωραία και να κάνουμε ένα ωραίο deal, το οποίο να μην είναι μόνο distribution, να είναι λίγο μεγαλύτερο σαν προσφορά. Και μας λένε ότι δεν έχουμε κάτι το οποίο να μπορούμε να δείξουμε αυτή τη στιγμή για να κερδίσουμε κάτι παραπάνω από distribution. Και λέμε, OK, θα τρέξουμε μόνοι μας. Κάνουμε distribution από τον Distro και το στη μαμά μου. Όταν είσαι και dependent, πρέπει να τα κάνεις όλα εσύ. Όλα μόνοι. Δηλαδή, είχαμε... την αρχή μέχρι το τέλος, τα πάντα τελείως. Και ήταν και πρώτη φορά που βλέπαμε κάτι να πηγαίνει viral δικό μας και έπρεπε να το διαχειριστούμε όλο μόνοι μας, το uploading, όλα. Ξέρω εγώ, άμα θα βγει σωστή ημερομηνία. Δεν είχαμε και από πού να το ανεβάσουμε τότε. Γιατί εγώ ναι. Δεν ήθελα να ανεβάζω άλλο στην προηγούμενη σκραφική που ήμουν. Ήθελα να ξεκινήσω fresh start και δεν είχα και πού να το ανεβάσω. Ήμασταν πάλι DistroKid. Δηλαδή πάλι στις αρχές. Αυτά τα δύο κομμάτια, smart στη μαμά μου είναι DistroKid released. Ό,τι να είναι δηλαδή. Κάνουμε το στη μαμά μου, πάει καλά. Με παίρνουν τηλέφωνο από τη Stay και μου προτείνουν να τρέξουμε το επόμενο κομμάτι που είχαμε δώσει στο Smart. Mm-hmm. Είχε αρχίσει να πηγαίνει καλά στο TikTok. Μου λένε, έλα να το τρέξουμε μαζί. Θα πάει καλά. Με λένε ότι στη μαμά μου θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα. Και το συζητάμε λίγο και λέμε, ας βγάλουμε και το Smart μόνοι μας και βλέπουμε στην πορεία. Βγάλαμε το Smart, πήγε όπως πήγε. Και μετά κάναμε ένα meeting με όλο στο CEO της Stay σπίτι μου. Τους βάλαμε λίγο unreleased μουσική. Και εκεί είπαμε ότι θα συνεχίσουμε με τα παιδιά. Και εκεί ήρθε κάποιος γείτονας. Ήταν μια τρελή ιστορία. Ήρθε στο τελευταίο κομμάτι που τους παίξαμε, 7 ώρα το απόγευμα. Τώρα σκάει ένας ρωσοπόντιος γείτονας από τον πάνω όροφο. Και τώρα να λέει ότι θα μας στείλει στο νοσοκομείο. Τώρα τύπου εγώ είχα θέμα. Θα σας καπλώσω όλους κάτω και τη σημεία εδώ μέσα. Μόνο. Ο μπρο. Εκεί μπήκε μπροστά ο. Μπήκε μπροστά ο Σπάρτακος και με υπερασπίστηκε. Λέει το παιδί έτσι βγάζει το ψωμί του και τι του λες τώρα εσύ. Respect, ρε φίλε. Τέρμα respect. Αλλά γενικά θέματα με τους γείτονες είχα όλα τα χρόνια που είχα το στούντιο. Στέλνανε μπάτσους και κατεβαίνανε τσαμπουκάδες. Τώρα έχει τύχει να φτιάχνω ένα beat. Να βγαίνω έξω και να είναι τώρα όλη η πολυκατοικία μαζεμένη συνέδριο για να δουν τι θα κάνουμε την πάρτι μου, ξέρω εγώ. Να είναι ο άλλος ο ροσοπόντιος και να τον κρατάει η γυναίκα του, ξέρω, να μην με χτυπήσει. Είναι δύσκολο στο σπίτι, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι. Είναι όντως. Εντάξει, αφού τη βγάλατε καθαρή μια χαρά. Ναι, ευτυχώς. Και τελευταίους μήνες που είμαι Θεσσαλονίκη, κάπως τα είπαμε καλά με τον μπρο και τα βρήκαμε. Ήταν και το αποχαιρετιστήριο, ρε μπρο. Δεν γίνεται να φύγεις και να είσαι ακόμα σε μπαρ. Τώρα Αθήνα που είναι υπόγειο το στούντιο είναι way better. Δεν ενοχλώ κανέναν, δεν με ενοχλεί κανέναν. Η αλλαγή πώς σου φαίνεται από Αθήνα Θεσσαλονίκη και στη ζωή και όλο στη φάση. Δες, είμαι ένα μήνα εδώ πέρα. Μ' αρέσει full η Αθήνα. Αλλά πέρασε και ένα transitional period το οποίο ήμουνα μήνα παραμήνα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γουστάρω μέχρι στιγμής.
Φουλ δουλειές έχει εδώ πέρα. Χτίζω πελατεία στο στούντιο ξανά για να κάνω τη φάση όπως στη Θεσσαλονίκη και είναι και πιο προσβάσιμη εταιρεία που μπορώ να συζητάω θέματα που αφορούν την ομάδα. Οπότε είναι top. Top. Εσύ μένεις τώρα. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη λόγω της σχολής, ναι. Okay, που okay. Εκεί ήθελα να πάω η αλήθεια πολλά χρόνια και μου λέγανε κιόλας πήγαινε Αθήνα. Τότε όταν ήμουν και λύκειο είχα γνωρίσει το Σκάρ. Αυτός η αλήθεια με βοήθησε πάρα πολύ όταν ήμουν στη Ρόδο. Δηλαδή ήταν ο πρώτος μεγαλύτερος άρτης ο οποίος πίστεψε σε μένα και μου λέει αυτός πήγαινε Αθήνα. Όλοι γενικά όλοι μου λένε πήγαινε Αθήνα, αλλά εγώ τυφλός εκεί λέω πάω στη Θεσσαλονίκη. Τελικά βγήκε κάτι καλό από αυτό. Ναι, εντάξει, ορίστε. Αλλά ναι. Αυτό, δηλαδή. Γενικά είναι το νερό στη Θεσσαλονίκη. Κάτι έχει. Κάτι έχει όντως. Είναι creative νερό, σίγουρα. Μα βλέπεις ρε φίλε ότι συνέχεια βγάζει ασταμάτητα και κόσμο και waves και crews και... Νομίζω ότι βρίσκεις πολύ εύκολα την ησυχία σου για να δημιουργήσεις τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρκετά μεγάλη όσο χρειάζεται και αρκετά όσο μικρή. Αρκετά μεγάλη για να μην βαριέσαι κατά κύριο λόγο και να έχεις πράγματα να κάνεις. Και αρκετά μικρή για να μην φρικάρεις. Ακριβώς. Τέλεια. Εδώ είναι πιο ζούγκλα η κατάσταση. Είναι. Εδώ είναι πιο πολύ δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και στούντιο, ας πούμε, αν είσαι, είναι λίγο πιο δουλειά vibes κάπως. Δεν ξέρω. Κάτι το βλέπω εγώ από εξωτερικό, ως εξωτερικός παράγοντας. Αλλά έτσι μου φαίνεται λίγο. Το σημερινό ήχο, πώς τον βλέπετε που επικρατεί στην Ελλάδα? Πώς σας φαίνεται αυτά που κάνουν οι artists και πώς αυτό που επικρατεί σαν κλίμα μουσικά? Εγώ τον τελευταίο καιρό είμαι πολύ αισιόδοξο γενικά. Και δεν ξέρω, βλέπω μια αλλαγή να γίνεται σιγά-σιγά. Φίλε, πιστεύω. Έχει κουράσει ότι... κάπως νομίζω αυτό το pop ρεύμα που κάπως είχε έρθει, έχει κορεστεί? Έχει κορεστεί λίγο, μου βγάζει φουλ νόημα που έχει έρθει και δηλαδή ήταν και ψηλό για την ελληνική μουσική, ας πούμε, ταιριάζει να βγει και αυτό το ρεύμα σίγουρα. Απλά δεν ξέρω, βλέπω ας πούμε ότι σιγά σιγά θα είναι μια SoundCloud φάση. Δηλαδή εκτός από εμάς βλέπω πάρα πολλούς underground artists που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον στη μουσική τους και ακούω full underground γενικά. Είναι λες και περιμένουν όλοι να σκάσει καινούριο ήχος και εγώ αυτό κάπως νιώθω αυτή την περίοδο. Ότι περιμένουν όλοι τι θα σκάσει. Χαίρομαι που το λες αυτό. Και δεν είμαι delusional. Πρέπει να βγει, ρε φίλε. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να βγει κάτι που θα ταρακουνήσει τα νερά. Νιώθω ότι το κοινό έχει βαρεθεί. Εγώ κάπως δηλαδή απογοητεύομαι με το. Εν μέρει όλοι, εν γέννη είμαστε όλοι κοινό. Οπότε, ναι, ο καθένας. Ναι, επειδή νομίζω, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι επειδή πήγε πολύ κάπως εμπορικά η φάση και ανέβηκε και άρχισε να πουλάει, μετά έγινε, ξέρεις, κάπως τυποποιημένη η φάση. Έγινε κάπως. Και τώρα θέλει κάτι να το σπάσει όλο αυτό το πράγμα, κάτι να το ταρακουνήσει το σκηνή. Ακριβώς. Yes, sir. Τώρα είπες SoundCloud, έχουν στα αγγλικά σαν Young Microwave. Oh my god! Και το σκεφτόμουν αν θα έχει στάσει μέχρι εκεί. Φτάσαμε. Με τρίγκαρες με το SoundCloud. Και ξέρω και ποιος πρώτα, αλλά κατάλαβα ποιος με ρουφιάνεσαι. Ρε φίλε, κοίτα, το έχω αλλάξει τώρα εντελώς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα προφίλ για Young Microwave. Ήταν, και ξέρεις τι, ρε φίλε, τότε θεωρούσα λίγο cringe να χώνει τραπ στα ελληνικά. Δηλαδή ήμουν λίγο σκαλωμένος ακόμα. Αγγλικά προσπαθούσε. Και ήμουν αγγλικά, λέω τώρα θα το πάω αγγλικά μόνο, ρε. Ήμουν να το είχα πιστέψει, ξέρω. Ανέβαζα μόνο αγγλικά ρηλήσεις, αλλά ναι, εντάξει. Πολλοί ξεκινάνε έτσι από αγγλικά, αλλά μετά άρχισε αντιμέτωπο με την ελληνική πραγματικότητα και λες ότι αναγκαστικά πρέπει να το κάνω στα ελληνικά. Βλέπει παράδειγμα το Μάτσικ και πολλού. Δηλαδή το πούσα, έστελνα για πρόμο σε Αμερικάνου streamers και τέτοια το πούσα. Τώρα αυτό μιλάμε για σχολείο. Ναι, το γυμνάσιο λύκειο. Αγοράσει fit. Ναι, ειδικά τέλειο γυμνασίου είχα αγοράσει fit από έναν Αμερικάνο, το γούσταρα R Loco λέγεται. Σάρα στον προ. Γιατί μου κάνει και καλή τιμή. Πόσο το πήρε το fit? Πολύ λίγα ρε φίλε, δεν ήταν πολλά. Του είπα κιόλα προ, σε θαυμάζω και το θέλω πολύ να μπει στο track. Ήταν τύπου 30-40 ευρώ, ξέρω. Αλλά ο Μάν το σκότωσε, δεν καταλαβαίνει. Ο προ πήγε demon τελείω. Δεν υπάρχει κάπου άλλο. Είμαι ενθουσιασμένο, α το έχω, αλλά δεν υπάρχει κάπου άλλο. Ναι. Το βγάλει μόνο σου. Ξέρω εγώ ελληνικά, εσύ στα, και να το κουπλέ. Να κρατήσω το verse. Ναι, ναι, αυτό το έχει. Μπορεί. Το έχει, ναι, αν αλλά αυτό το έστελνα γενικά μηνύματα. Ξέρει πόσο για fit, θε fit, τέτοια. Το έτρεχε όμω, ρε φίλε. Δηλαδή για. Προσπαθούσα. Για παιδί σχολείου τώρα να το τρέχει από το τόσο μακριά που ήσουν, ρε φίλε. Ότι... Έβλεπα Young Lean και λέω, ξέρει τι, ρε φίλε, αφού το έκανε ένα από την Ευρώπη, άκυρο man. Γιατί όχι, ρε φίλε, γιατί να μην το τρέξουμε λίγο ακόμα να δούμε. Αλλά εντάξει. Ποτέ δεν ξέρει, ναι. Έχεις μεγάλο κόλλημα με τον αριθμό 12. Φαίνεται και από το ψευδονυμό σου. Ισχύει. Θέλεις να το αναλύσεις κόλλημα. Για ποιο λόγο? Ρε φίλε, από πολύ μικρός είχα φάει ένα σκάλωμα ότι μου αρέσει αυτός ο αριθμός. Δηλαδή δεν το είχα. Και πιο... Χωρίς να το ψάξεις τώρα, είχες κόλλημα. Ήταν νομίζω η φάση όταν ήσουν πολύ μικρός που έλεγες ποιος είναι ο αγαπημένος μου αριθμός. Έπρεπε να έχεις κάποιον. Έπρεπε να έχεις κάποιον. Αλλά κάπως μου κόλλαγε το 12. Και μετά, ας πούμε, όσο το έψαχνα και αυτά, έβλεπα τώρα μόνος μου αυτά, δεν ξέρω τώρα.
pseudoscience, bro science και αυτά, whatever. Έβλεπα ρε φίλο ότι ξέρεις, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με τον αριθμό 12. Πάρα πολλά πράγματα. Και ας πούμε το πώς μετράμε τις μέρες, τους μήνες. Πάρα πολλά interval. Τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Αυτό, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν χωριστεί σε δωδεκάδες. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό δηλαδή με σφάσει μάλακα πόσο γαμάτο αριθμό είναι αυτό. Γαμάει, ξέρω. Και με τις θρησκείες. Γεννήθηκα και 12 του μήνα. Α, είχα okay. και στην οικογένειά μου κάτι άλλα περίεργα συμπτώσεις με το 12 και με σφάσει that's it, ξέρω. Okay, στο έκανε point. Έκανε πολύ. Ναι. Αν και ο αριθμό μου δεν είναι το 12. Ποιο είναι. Απογοητεύτηκα, είναι το 9. Αλλά μου είπαν ότι είναι καλό αριθμό, οπότε λέω whatever. Okay. Και είναι και 3, 6, 9, 12. Πάει το 12 μετά από το Tesla το αριθμό. Okay, okay. Άκυρο την Άννα απλά για να, okay, για να έχει περισσότερη αξία. Καθένα έχει το energy του. The Good Vibes Show. Hey, yeah. Come on. Hey, we can bake good vibes show, yeah. Man, let's get it. Yeah, yeah, Μπήκα κατά λάθος σε ένα trap house στον τέταρτο. Αλήθεια. Η τσέπη μου άφησε τη δίαιτα το Σεπτέμβριο. Και δεν βλέπω την ώρα. Ναι, πληρώνω μα απ' αυτά. Μα δεν μ' αρέσουν τα λόγια στην πόλη. Έχει άκρες, βέρια και πουτάνες. Μπάτσους και ρουφιάνους. Παιδιά που κονομάνε. Παιδιά που πονάνε και ποτέ δεν μιλάνε. Superstar status απ' το δρόμο στο πάνελ. Θέλω AMG packet. Work over talent με το σμαρτάκι Σαλονίκη, Τσιμισκή, κάνω μπάντες. Κάποιοι δε μας πιστεύαν, αίμα τώρα χειροκροτάνε. Ξαμίσαμε μεγάλους rappers χωρίς deal, χωρίς budget. Yeah, manifest the ώρες. No cap. Απ' την αρχή, let's get it. Yeah, on guard. Yeah, yeah, yeah. No cap. Yeah, on guard. Ha, on guard. Yeah, yeah. Wah, wah. Για μιούτι μπάτς, δε σαν το τζίμα να στόλει. Θέλω νέο track, hog G, πες αρτί. Κάνω γύρες με το μέσα streets, μέσα streets. Μπρο μου κλείδαρας έτσι όπως δυνικείς. Δυνικείς, μίλα μου μόνο για business, κοδέιν βάζουμε λίτρα. Μπαίνουμε VIP, μπαίνουμε πρώτη ας είναι πίχτρα. Βάλε μου δυο μου στο ρίφα, πίνουμε μόνο από τη σατίβα. Πάνε μου Wiz Khalifa, είμαστε μόνιμα πάνω στο κύμα. Μες στο πλάκα, κι στα κατάκα. Νέα kicks απ' τη Μασονία, 5K. Νέα beats, βγαίνω στον δρόμο, γυρνά κεφάλια. Νέα hits, γεμίζει τσέπη, γεμίζει τσάντα, ναι στην πίεση. 12 τσιγάρα, άμα δούμε ότι έχει κίνηση. Μου μιλά σαν να με ξέρει, θύμισε ποιος είσαι εσύ. Θέλω νέα μάξι να γριλίζει στην εκκίνηση. Όχι ενοικίαση, όσο μπαίνω μες στο σπίτι της να πάει να κοιμηθεί. Σαν δουλεύαμε delivery, στο φέρνω στο πικεφί. Να ξέσω μπρο μου, ναι κομωτήσει και πιστολάκια να πιαχτείς. Γιατί μαλακιά τα χρεωθείς, πρέπει να πρέπει για να μου τυπείς. Yeah, wow. Keys up, crazy. Come on. Let's get it, yeah, hold on. Κοδέιν βάζουμε λίτρα. Μίλα μου μόνο για business, κοδέιν βάζουμε λίτρα. Μπαίνουμε VIP, μπαίνουμε πρώτη κι ας είναι πίχτρα. Βάλε μου δυο μου στο ρίφα, πίνουμε μόνο από τη σατίβα. Πάνε μου Wiz Khalifa, είμαστε μόνιμα πάνω στο κύμα. Yeah, μόνιμα πάνω στο κύμα. Bitch, μόνιμα πάνω στο κύμα. Bitch. Μαζί με το στόλο ξυπνάω και βάλω. The Good Vibes Show. Με κάποιο άλλο στοιχείο της hip hop έχετε ασχοληθεί καθόλου? Πέρα από του, ξέρω, πέρα από το rap, πέρα από το DJing, ξέρω εγώ, μπορεί να... Εγώ παλιά έκανα λίγο γραφίτι, αλλά έγραφα απλά lyrics στους στίχους με ένα φίλο μου. Είχαμε ένα page στη Ρόδο, ας πούμε. Τώρα το ξαναξεκίνησα γιατί... Oh my god, γιατί, τι φάση είναι. Είναι τα καλύτερα πράγματα που με έχουν δώσει. Αυτό νομίζω δεν το είχα γράψει εγώ, το είχε γράψει ο μπρο μου. Road Street είναι το RS. Είναι Road Street, ναι, είναι Road Street. Υπάρχει ακόμα το προφίλ στο Instagram. Υπάρχει ακόμα, όντως. Υπάρχει ακόμα. Οκ. Οπότε και με λίγο... Για τα vibes. Για τα vibes του γραφείου. Ήταν με ένα μπρο μου που τότε γενικά γουστάραμε, γράφαμε, τον έκανα και executive τότε, ήταν το πείραμά μου κάπως. Έγραφε ωραία δηλαδή, τον είδα, λέω μαλάκα κάτι γράφει αυτός. Ψιλομαζί το τρέχαμε, ας πούμε, εκεί στη Ρόδο στα τελευταία χρόνια. Οκ, okay, οπότε ήταν ο μάν σου. Ήταν ο μάν μου στο χωριό που έβγαζα κάπου, γιατί μόνος μου ρε φίλε. Okay, πόσο μου σκέφτεσαι να φτιάξει μόνος σου, θες και κάποιος δίπλα σου να συνεργάζεται. Να πουσάρει και ο ένας τον άλλον ουσιαστικά. Αυτό να είστε καλωμένοι να γουστάρετε. Υπάρχει κάποιος ακόμα ένας. Αυτό. Ρε, παιδε, και θυμάμαι, είχαμε ακόμα, ξέρεις, τα. Ω, βγάζει και αυτό τρακ τώρα, πάμε να το περάσουμε, ξέρω εγώ. Ξέρεις, ακόμα και εκεί σε αυτή τη κλίμακα ρε φίλε υπάρχουν αυτά όλα, γαμάνε, είναι καύλα. Μπράβο σου, ρε φίλε, μπράβο σου.
Να ρωτήσω εγώ κάτι, ναι, που ήθελα. Με αφορμή όλα αυτά τα τελευταία που έχουν γίνει, θα έχετε δει λογικά στη Βουλή, ναι, που αναφέρεται το τραπ και όλα αυτά. Θα ήθελα από την ηλικία σας να μάθω τη γνώμη σας για όλα αυτά, πώς το βλέπετε εσείς αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, νιώθω ότι η τέχνη είναι πολύ, είναι πολύ παράγωγο της κοινωνίας, ρε φίλε, πρώτον. Που ότι σημαίνει ότι αντανακλάει αυτό που γίνεται στην κοινωνία. Δεν είναι, είναι ένα back and forth πράγμα. Δεν είναι η μουσική στην κοινωνία. Είναι η κοινωνία στη μουσική και η μουσική, σίγουρα, στην κοινωνία. Και εκτός από αυτό, ρε φίλε, ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Τώρα το ακούει τόσο πολλοί κόσμος, πρώτον δεν είναι τυχαίο. Κάνουν relate όλος αυτός ο κόσμος. Δεύτερον, δεν μπορείς να κόψεις από έναν άρτης, ρε φίλε, να πει αυτά τα πράγματα που ζει, που νιώθει. Τα ακραία πράγματα όλες, έτσι, γιατί θα συλλάβει καλλιτέχνες τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αυτό. Okay, άμα δεν θες το παιδί σου να το ακούει, μην το ακούει. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Μην του δίνεις πρόσβαση, αρχικά. Και αυτό. Υπάρχει αυτό παντού αυτή η επιρροή. Από τις ταινίες, από την τηλεόραση. Δηλαδή είναι αστείο να κατηγορεί το τραπ που έχουν κάνει όλη την κοινωνία να το. Απλά είναι πολύ popular. Και επίσης πρέπει να δείχνουν με τον δάχτυλο. Αυτό είναι πολύ σημαντική τεχνική, πιστεύω. Σίγουρα και όταν υπάρχει γενικό κακό στην όλη φάση, κάπου αυτό πρέπει να, να ρίξουν τα νερά να θολωθούν. Αλλά είναι κάπως και πάρε να το κάνουν και στερεοτυπικά όλο αυτό το πράγμα στην τραπ. Εγώ αυτό νιώθω. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν πολλές φωνές, προσπαθούν να κάνουν ταμπέλα ότι κοίτα, αυτή ξέρω εγώ είναι χειρότερη, είναι μόνο κλιματίες. Είναι... Ενώ υπάρχει και η θετική πλευρά, υπάρχουν και άτομα που έχουν να πούνε πράγματα θετικά. Πραγματικά πράγματα που έχουν ξεφύγει από άσχημες καταστάσεις μέσω της ραπ. Δηλαδή που πολλά... περνάνε μηνύματα. Αυτό, ναι, ή που τους έχει σώσει τη ζωή. Υπάρχουν άτομα που τους έχει σώσει τη ζωή το ραπ, ρε φίλε. Δηλαδή ήταν στον δρόμο σε μια δύσκολη κατάσταση και μετά ξεφύγανε μέσω του ραπ. Υπάρχουν και αυτές τις ιστορίες. Είναι... Και σίγουρα η κάθε μουσική είναι αντίστοιχα για κάθε ηλικία, όπως είναι και με τις ταινίες, όπως είναι και με τα. Πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο η κάθε ηλικία που έχει πρόσβαση σε τι, έτσι. Στη δικιά μας γενιά, ρε φίλε, υπήρχε τότε που έμπαινε το σύμβολο πάνω στους δίσκους το Parental Advisory. Με το Ιντερνετ είναι ανεξάρτητη φάση. Αυτή αυτό στιγμή λέω. Ένα παιδάκι μπορεί να δει και να ακούσει τα πάντα, οτιδήποτε. Τα πάντα, αυτό λέω, οτιδήποτε. Ότι σε να παραγγείλει υπήρχε τα πάντα. Ναι, 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 δηλαδή δεν υπάρχει κανένα φίλτρο, φιλτράρισμα. Και μετά φταίει το τράπο. Αυτό είναι το πιο αστείο. Δηλαδή φαίνεται τελείω. Θεωρώ ότι οι νοήμονες άνθρωποι, ρε φίλε, και έξω καταλαβαίνουν τι. Κι όμως υπάρχει προπαγάνδα, ρε φίλε, το βλέπεις. Δεν ξέρω αν είναι τόσο νοημοσύνη. Δεν είναι μόνο η νοημοσύνη. Δηλαδή είναι και το ότι ορισμένοι είναι όντως προκατελημένοι. Και κάποιοι δεν έχουν και επαφή με όλο αυτό το πράγμα. Εμάς μας φαίνεται πολύ φυσικό και το συζητάμε. Κάποιοι το βλέπουν από μακριά και λένε α, είναι αυτό, είναι το ένα, είναι το άλλο, κατάλαβες. Και μπαίνει πολύ πιο εύκολα με τα μπέλα. Εγώ το βλέπω ότι επηρεάζει. Ισχύει αυτό. Και μου φαίνεται λίγο πώς ήταν στην Αμερική τα πολύ early days που βγαίνανε τότε με τον Snoop Dogg ακόμα και τον Tupac και τους κάνανε. Θυμάσαι, κατηγορούσανε για το λεξιλόγιο. Για το NWA, θα σου πω. Που δεν τους άφηναν να κάνουν live. Είναι λες και ζούμε αυτή την πρώιμη εποχή, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα τώρα. Κάπως έτσι μου φαίνεται. Τη λογοκρισία και ότι ξαφνικά ανακαλύψανε το rap και το trap και ότι. Κάτω χρόνια πίσω πάντα. Και σε αυτό. Όχι, γενικά εννοώ μεσαιωνικό τρόπο σκέψη. Και αντίληψη, ναι. Ναι, εντάξει. Για beefs, τι γνώμες έχετε γενικά? Είναι ένα κομμάτι, το έχουμε δει στην Ελλάδα, ότι έχει παίξει πάρα πολύ, ναι, και οι καλλιτέχνες τώρα να κοντράρετε μεταξύ τους και δηλώσεις και stories. Πώς σας φαίνεται εσάς όλο αυτό το πράγμα? Ναι, σε εμείς και η φάση μας είναι τελείως από μακριά από κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, μιας και είμαστε underground, ναι. Αλλά εγώ τα παρακολουθούσα, ας πούμε, από μικρός που κοιτούσα είναι τη φάση. Είναι content, ρε φίλε. Είναι full content, full ψυχαλογία, δηλαδή δεν τα έπαιρνα ποτέ σοβαρά. Δεν ξέρω κάποια από αυτά άμα είναι στημένα ή άμα είναι όντως αληθινά. Επηρεάζουν θετικά, πιστεύετε, ή αρνητικά? Τι... Μόνο αρνητικά πιστεύω εγώ, σαν όντως. Και εγώ μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι δηλαδή, μακρά. Μπορεί είναι... να ανεβάζει το popularity, αλλά χαλάει κάπως αυτό... τη μαγεία. Ναι, ρε, τσαλακώνει το image αυτό... των ανθρώπων. Δηλαδή, it's not about music μετά από ένα περιθώριο και μετά, ας πούμε. Αλλά... Short term είναι καλά, long term απλά σε χαλάνε. Εκτός αν βγει κάποιο πολύ ωραίο κομμάτι. Καλό diss, ναι. Είναι και diss, βέβαια, από την δεν γίνεται ποτέ αυτό. Υπήρχαν και στιγμές που έβγαιναν, ναι, ωραία diss. Ναι, 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 τώρα, ναι, δεν υπάρχει ούτε αυτό. Απλά θα τσακωθούν στο Insta και μετά, ας πούμε, δεν θα πάει κάποιος να. Εντάξει, το not like us νομίζω από θέμα εξωτερικού. Εντάξει, από θέμα εξωτερικού δεν έχει πάει στο content τη φάση. Αυτό είναι τρομερό σουσού, ας πούμε. Kendrick Drake. Και στην Ελλάδα είναι και πολύ περίεργο, δηλαδή. Ο ένας θέλει να φάει τον άλλον, ρε φίλε. Αυτό υπάρχει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, πιστεύω. Και είναι και πολύ μικρή χώρα για να γίνεται αυτό. Είναι πολύ μικρή χώρα για να γίνεται αυτό. Είναι μισλαστείο, αλλά. Συνήθως σε μικρές περιοχές γίνεται αυτό. Ναι. Ποια άλμπουμ ακούγατε που καθόρισαν τον ήχο σας? Πείτε και δύο μερικά. Εγώ ακούγα Post Malone. Δηλαδή, κυρίως από Post Malone και από Migos είχα ερεθίσματα, γιατί άκουγα από μικρός. Θα πω το Stony, το Beatbox and Bentley του Post Malone είναι τα πρώτα δύο άλμπουμς. Και Migos Culture 1, Culture 2. Το πρώτο solo του Quavo μου άρεσε πάρα πολύ. Το έχω και κορνίζα στο σπίτι. το Quavo Hanso. Κυρίως αυτά. Και εσύ?
Εγώ είμαι πολύ κακό στο να απαντώ αυτές τις ερωτήσεις, ρε φίλε. Στο γενικά, ούτε τι από... μουσική. Σου βάλα και Κάνιε πριν, μπας και σε. Και Κάνιε φουλ, και Κάνιε φουλ. Αλλά ο Κάνιε, ας πούμε, και ο Τάιλερ που μου άρεσε πολύ ήρθαν λίγο πιο μετά. Όταν, okay, okay. όταν έκανα και appreciate ολόκληρα τα albums. Δηλαδή, πιο okay. μικρό και άκουγα αυτό το track, μου άρεσε ακόμα και το track, μου άρεσε. Άκουγα. Πιο πολύ. Και XXX άκουγα φουλ και στο soundtrack και Ski Mask μου άρεσε πάρα πολύ. Ήμουν σε φάση μάλακα πώ κάνει αυτό πολύ φιλέ, ξέρω εγώ. Σαν album. J. Cole, άκουγα τέτοια, άκουγα λίγο Kendrick, άκουγα διάσπαρα. Κάποια κομμάτια. Drake ποτέ δεν ήμουν τόσο tapped, είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό, δηλαδή πιο πολύ ήμουν mix μέχρι που ανακάλυψα τα albums και γούσταρα, ας πούμε, Igor, τέτοια. Ρόντιο, άκουγα ένα φίλος μου πάρα πολύ, μου βάζε πάρα πολύ ρόντιο να ακούω. Astro World, είχα ξυπνήσει, ξέρω ότι πάμε 7 ώρα το πρωί να το ακούσω. Τέτοια. Φουλ έχω respect για πολλά albums, αλλά άμα μου πει να σου πω τρία, δεν πρόκειται. Όχι, εντάξει, είπε ήδη δύο το ρόντιο και το Igor, ναι, είναι. Iconic album. Yes, sir. Και το My Beautiful Dark Twisted Fantasy, όταν το άκουσα πρώτη φορά, έπαθα super πολύ σοκ. Δηλαδή. Φίλε, ναι, ακραίο. Έπαθα μεγάλο σοκ. Πρώτο beat του Ρίζα. Ναι. Από Wu-Tang είναι το στο πρώτο κομμάτι. Στο πρώτο κομμάτι είναι beat Ρίζα. Ναι. Από το live, έτσι, κανένα τρελό story να μας πείτε κάποιο ακραίο να έχει συμβεί, έχει υπάρχει. Ακραίο. Αυτός εδώ έχει το πρώτο, από τα πρώτα live που δεν τον αφήνανε να περπατήσει 20 βήματα. Μαλάκα, αυτό ήταν πολύ ακραίο, ρε φίλε. Ήταν πολύ ακραίο γιατί. Πες ποιοι παίζατε, που ήσασταν και. Αυτό ήταν στο δίπλα χωριό μου στην Γαλισσό, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Είχαν live. Ήταν τα πρώτα, έτσι, ειδικά τα πρώτα σημαντικά live που ήμουνα. Ήταν ο FY, ο Thugs Lime και ο Scar. Ναι. Και ο Scar, ρε φίλε, ήμασταν κοντά από τότε. Με έχωσε μέσα, respect. Με έχωσε στο event. Λέω, άντε γεια, θα πω ένα track στην αρχή, ξέρω εγώ. Φουλ περίεργο, ξέρεις, έσκασα εκεί πέρα ψιλοψαρωμένο, στα backstage ήμουν λίγο, ξέρω. Μαζεμένος, ναι. Ναι, ρε φίλε, αυτό. Και μετά βγαίνω στο stage, απλά λέω ένα track και μετά, ξέρεις, δεν είχε σημασία ποιος είμαι, τι έκανα αυτά. Απλά όλα τα παιδάκια γουστάραν πάρα πολύ, ρε φίλε. Θέλαν όλη η φωτογραφία. Ήμουν... Τα μικρά, όχι, ρε φίλε, ήταν ψιλομικρό κοινό, ήταν okay. μικρό σε ηλικία. Okay. Και με το που βγαίνω έξω ήταν. Άλλαξα απευθείας. Έσκασα στο venue, κανείς δεν με κοιτούσαν καν τα πιτσίρια. Βγαίνω, δεν μπορούσα να περπατήσω ένα μέτρο. Ρε. Ήταν λες και ήμουν ένας από αυτούς εκείνη την ώρα. Ξέρεις, και λέω, μαλάκα, crazy. Τι φάση, ξέρω, τι ζω, τι ζούμε τώρα. Νομίζω δεν έχουμε τόσο τρελές εμπειρίες από live, δεν έχουμε κάνει πολλά ακόμα. Αλλά εγώ γουστάρω, ρε φίλε, κάθε φορά. Δηλαδή, έχετε όλος και παραπάνω κόσμος. Δεν έχω κάποια. Εγώ έχω και άλλο ένα. Έχω άλλο ένα. Είχα live με τον. Βασικά είχε ένα live τόκελ στη Ρόδο, σε ένα μπιτσόμπαρο. Και ήταν ένα man που με ήξερε, μου έστειλε μήνυμα, μου λέει: θέλω να ανοίξει εκεί. Του λέω: κομπλέ, ξέρω εγώ. Του είχα πει και μια τιμή τώρα, ό,τι να είναι, απλά για να μου βγει το ποτό. Εγώ δούλευε σουβλάκια εκείνη την περίοδο. Σέρβιρα σουβλάκια, ξέρω, σαν πανηγύρι. Και του ζήτησα από το μεροκάματο που έπαιρνα το σουβλάκια, legit, δηλαδή αυτό του ζήτησα. Και ξέρει, ήταν ακραίο, ρε φίλε, ότι την προηγούμενη μέρα πήγαινα για σουβλάκια, την επόμενη μέρα πήγα στο live με τόκελ. Και την επόμενη μέρα πάλι σουβλάκια. Και σκάγανε και πιτσίρα και μου λέγανε: τι δουλεύει στα σουβλάκια, γιατί δεν είσαι πλούσιο ράπερ, ξέρω εγώ. Να σε πάση, what the fuck. Ακραίο, ακραίο. Και μια άλλη ιστορία που έχει πάει με καρότσα στο πρώτο live. Καρότσα, ναι. Στο πρώτο 12 live είχαμε φορτωθεί όλοι σε ένα βανάκι και σκάσαμε πανηγυρική. Ναι, στο γκέτο. Στο γκέτο, φίλε, ναι, παρουσίαση. Ακραίο, παρουσίαση Vision ήταν αυτό. Την αφήσατε, έφτιαξα μόνος μου στο Photoshop. Α, ναι. Α, είσαι και γραφίστας. Έκανα YouTube παλιά, οπότε. Κάπου βοήθησε και αυτό, ρε φίλε. Κάπου βοήθησε και αυτό. Έκανα κάτι edits που μάθε ένας man, τέλος πάντων, να κάνω έτσι edits και τέτοια. Okay. Μεγαλύτερος ήταν φωτογράφος και με έβαζε να κάνω κάτι edits εκεί. Και μου μπήκε λίγο το μικρό. Και εσύ από YouTube τα πρώτα σου λεφτά τα βγάλες από remix Alvin. Ναι. Για πες λίγο τη φάση έκανες τότε. Όταν ήμουν full μικρός, τύπου δημοτικό, είχα κάνει mail. Πατέρας μου λογιστής. Είχα κάνει mail. Σκέψου, πόσο μικρός. Είχα κάνει mail, ήμουν τόσο μικρός, είχα email, γιατί ο πατέρας μου ήταν λογιστής και μου είχε έξει mail. Και είχα ανεβάσει, τότε υπήρχε μια εφαρμογή που μπορείς να κάνεις pitch up οποιοδήποτε κομμάτι θέλεις. Το βάζα στο tablet, έπαιζε και έκανε pitch up ταυτόχρονα ενώ έπαιζε. Οπότε έπρεπε να ακούσω όλο το κομμάτι και το έκανε pitch up σε πολύ χάλια quality. Είχα κάνει πολλά ελληνικά κομμάτια, τα είχα ανεβάσει. Δεν υπήρχαν τίποτα που κάνουν στο YouTube τότε. Δηλαδή, μπορείς να βγάλεις, να κάνεις monetize τα πάντα. Δηλαδή, με δικαιώματα αλλού έβγαζες λεφτά. Και με περίοδος. Το περίοδος. Έβγαλα κανένα 600. Από το δημοτικό χάσλερ. Πάντα. Γάμισε. Από άλλους newcomers έχετε ξεχωρίσει κάποιους? Σίγουρα, ρε φίλε. Σίγουρα. Τώρα, ποιους να πούμε, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Γενικά, εγώ ακούω full underground, ακούω όλους, ρε φίλε. Ό,τι βγαίνει, το τσεκάρω, ξέρω εγώ.
Ο Γκάλε είναι πολύ ωραίο. Γκάλε, και εγώ αυτόν θα έλεγα. Ο Γκάλε είναι δηλαδή, αυτό το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, αλλά. Ρε φίλε, είναι σίγουρα κι άλλοι. Τώρα δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά λίγο δεν μου έρχονται. Σίγουρα εντάξει, σίγουρα Στέλθ, ρε φίλε, κάνει φάση. Οι Σούλοι και αυτοί κάνουν τρελή φάση. Υπάρχουν πολλοί ρε φίλοι. Παίζει κινητικότητα γενικά. Ναι. Ο Μέλ κάνει τη φάση του, έχει διάφορου. Αλλά τώρα εγώ σκεφτόμουν να ξέρει και από του πιο μικρού φίλε. Εσεί σίγουρα έχετε καλύτερη επίγνωση τι συμβαίνει στη νέα γενιά από εμά. Αυτό. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Μαροκίνο. Όχι, δεν τρελό, 10 χρονών. Ο πιο μικρό ηλικία που έχει κάσει για να γράψει. 10 χρονών. Τι λε, 11. Τώρα... Έχει τέτοιες φουλ τώρα τελευταία. Τι λέτε ρε. Στάρω τέρμα κιόλας. Σαρά του στον Μπρο είχε γράψει ένα drill κομμάτι για να το πει τύπου 25 Μαρτίου στο σχολείο. Στη γιορτή, ναι, στο σχολείο. Τι έλεγε μέσα στο drill. Ναι, στα στίχους τι έλεγε. Τύπου έλεγε να κρατάς τους φίλους σου κοντά σου και αυτό. Οκ, πάλι καλά. Οι φίλοι σου δεν θα σε προδώσουνε. Δηλαδή, ωραία μηνύματα περνούσε. Πάντως, ήταν cringe. Κάτι μικρά ανήλικα τώρα που ακούς και βγάζουν κάτι στίχους ακραίους είναι λίγο περίεργο, ρε φίλε. Να τους λέει τώρα 10 και 10 χρονών και να λένε καφρίλες. Ισχύει αυτό, ισχύει. Δεν ξέρω και εμένα τουλάχιστον μου έχει πάει περίεργο. Είναι λίγο αφήσιμο. Καλά, δες και εγώ με τον RSK ανεβάζαμε καφρίλες εκεί 13-14 χρονών, ό,τι να είναι, ρε μπρο. Ναι, ναι, ναι. Εμένα με σοκάρει λίγο, δεν ξέρω το βλέπω το παιδάκι να λέει τα χειρότερα. Μπορεί να από αυτό περιβάλλον, ρε φίλε. Ή μπορεί να ακούει και να λέει θέλω και εγώ να πω αυτά. Ναι, και είναι και ένα. Είδος πράκτης θα το πω εγώ ρε παιδί μου. Ότι θα ψηθεί. Ας πει ό,τι βλακίες είναι. Ό,τι προς τα εκεί πλέον. Ας μπει στο στούντιο, ας πει ό,τι είναι να πει ρε παιδί μου. Θα ψηθεί, θα του πει και ο μεγαλύτερος. Ναι, όχι, εγώ εντάξει. Πάντα πρέπει να το κάνεις. Πάντα είμαι ειλικρινής όταν έρχονται. Αυτό είσαι ειλικρινής. Ναι, ναι, ναι. Πάντα τους λέω, ξέρεις, αυτό τι φάση, αυτό που λες. Και τους δίνω και συμβουλές γενικά πάντα. Δηλαδή, τι θα συμβούλευες εσύ να. Πολύ πιτσιρικά, ρε παιδί μου, που θα ξεκίναγε τώρα τη. Σίγουρα τη να είναι αληθινό σε ό,τι λέει και ό,τι γράφει και σίγουρα να κάνει μουσική επειδή το αγαπάει. Και γενικά με όποιους δουλεύω, είτε είναι της ομάδας μου, είτε είναι άκυρα άτομα που έρχονται και δουλεύουν στο στούντιο μαζί μου, σε όλους προσπαθώ να περάσω το πόσο αγαπώ εγώ αυτό που κάνω. Δεν θέλω να το κάνουν επειδή το προσπαθούν να βγάλουν λεφτά από αυτό, επειδή θέλουν να γίνουν διάσημοι ή κάτι τέτοιο από αυτό. Εγώ γουστάρω να γράφω μουσική. Και αυτό θέλω να κάνει και αυτό που γράφει μαζί μου. Πολύ βασικό να αγαπάς αυτό που κάνεις και αγαπάς. Μόνο ναι, έτσι βγαίνει καλή ναι, μουσική. Ρε, φίλε, μόνο ναι. Έτσι. Όχι επειδή το είδες και θες να το μιμηθείς και αυτό, αλλά να υπάρχει και ένα κάτι μέσα σου, ρε παιδί. Ακούγεται όταν το νιώθεις. Είναι σημαντικό όταν δουλεύεις με κάποιον σαν παραγωγός καλλιτέχνης να υπάρχει αυτό το vibe. Δηλαδή να γουστάρει και ο παραγωγός και ο καλλιτέχνης στη φάση. Αλλιώς δεν θα βγει καλή δουλειά ποτέ. Ή θα είναι ο παραγωγός. Θα βαριέται τη ζωή του ή θα είναι ο καλλιτέχνης σε φάση ότι θα αγχώνεται πόσες ώρες πρέπει να πληρώσω τώρα και δεν γουστάρει ο άλλος. Πρέπει να πει το ίδιο energy για να κουμπώσει το πράγμα. Είναι battery τελείως μετά άμα δεν κουμπώνεται. Εγώ προσπαθώ να βαϊμπάρω με όλους. Δηλαδή, πάντα να βγάλεις κάτι καλό. Κοιτάω να βγάλω με όποιον δουλεύω το 100% του εαυτού του. Εγώ το βλέπω full αυτό στο όλο. Πάμε γενικά, πάμε όλοι και ακούμε παλιά. Ακούμε demos γενικά, όποιος έρχεται στο στούντιο. Γουστάρουμε, ρε φίλε, εκεί που αράζουμε, ξέρεις, λέμε τι ακούσουμε. Ας ακούσουμε τι έγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πατάει το φάκελο. Και γαμά, έχει πολύ ενδιαφέρον, ρε φίλε. Ακούς full νέα άτομα και αυτά, έτσι ιδέες. Και βλέπεις ότι και ο Στόλου προσπαθεί full να τους βάλει και σε ένα τέτοιο. Αυτό, ναι, δηλαδή τους καθοδηγεί αρκετά. Θέλει να βγει καλό αποτέλεσμα. Θέλει να βαϊμπάρει και αυτός, δηλαδή. Θέλει να βαϊμπάρει με τη δουλειά. Και γενικά, άμα μου βάλουν demos, ας πούμε, που έχουν γράψει άλλα στούντιο, πάντα κοιτάω να τους βγάλω καλύτερο. Καλύτερο από αυτό που έχουν κάνει αλλού και έτσι τους κερδίζω. Respect, ωραίος. Πολύ καλό work ethic. Και γι' αυτό γίνεται και προχωράει η φάση. Ναι, γι' αυτό δηλαδή όσοι έχουν έρθει σε μένα συνήθως μένουνε. Και σε τόσα λίγα χρόνια έχεις γίνει τόσο μεθοδικός και το έχεις οργανώσει. Μπράβο σου, μπράβο. Ναι, δεν το περίμενα να ξέρεις. Δηλαδή ξεκίνησα με αυτό το mentality. Έμεινα εκεί πέρα, δεν σταμάτησα να πιστεύω σε αυτά που πιστεύω και έχει έρθει η φάση όπως έχει έρθει τώρα. Δεν πρέπει να αλλάξει το μετάλλητο, το πιστεύω είναι σημαντικό. Δηλαδή, όταν ας πούμε, ξεκινάει να δουλεύει, μην το αλλάξεις. Δηλαδή, πρέπει να θυμάσαι ότι αυτό που έκανες δούλευε. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Και στην αρχή, πολλά τζάμπα sessions, πολλή δουλειά, πολύ κάψιμο, τα οποία μετά από 1-2 χρόνια έβλεπα ότι με πληρώνουν πίσω. Είναι part of the process και αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, σίγουρα. Για να μάθεις κι εσύ. Και σίγουρα υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορεί να δώσουν την ίδια και παραπάνω δουλειά ή 1-2 χρόνια να μην βλέπουν τίποτα πίσω. Εγώ προτείνω να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλά και να πιστεύουν στον εαυτό τους. Trust in the process, ρε φίλε. Αυτό. Yeah. Και θα έρθει. Δηλαδή, μπορεί και εμένα κάποιες φορές να αργούσε, κάποιες φορές ερχόταν πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα αυτό που ήθελα να πάρω πίσω. Και πάντα έρχεται πίσω. Έχουν υπάρξει μεγάλες απογοητεύσεις να πείτε, δηλαδή να ξενερώσετε κάποια στιγμή και να πείτε ότι. Κάνω πίσω τύπου. Full, εγώ προσωπικά, ειδικά. Ναι. Γιατί.
Ρε φίλε, εντάξει, το παθαίνω και λίγο, αλλά έχει τύχει, ας πούμε, να βγει ένα τράκ και να πω πω μαλάκα τώρα, ξέρεις, πήγαινε τόσο καλά τώρα, γαμήθηκε και ξέρεις. Αλλά είναι κακό αυτό, είναι αρνητικές σκέψεις μαζί. Όλοι οι άρτες το περνάνε πάνω κάτω, ναι, αυτό. Εντάξει, εννοείται, δηλαδή μπορείς να μπει σε τρυπάκια τέτοια, σίγουρα ρε φίλε, είναι part of the process και αυτό. Να από μέρα σε μέρα μπορείς να μπει σε τέτοια τρυπάκια. Και εκεί πέρα μαθαίνεις και τον εαυτό σου και σαν καλλιτέχνης, νομίζω, βλέπεις και άλλα πράγματα αρχίζεις και τα παρατηρείς. Και μαθαίνεις να διαχειρίζεις σιγά σιγά, δηλαδή βλέπεις πώς αντιδράω στην αποτυχία, πρέπει να το. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και, να και το... πρέπει να τα ξέρεις να τα διαχειριστείς όλα. Αυτό. Q&A. Q&A με Wake and Bake. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πάν πολλές ερωτήσεις που μας στείλατε. Και πάντα συμμετέχει ο κόσμος. Ναι, ναι, respect. Respect. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι έπεσε. Όλα εντάξει εκεί. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλοι. Έξω, απουσία. Να ξεκινήσουμε. Πάμε, ναι. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Γιατί φύγατε από Θεσσαλονίκη? Δεν έφυγα από Θεσσαλονίκη. Έφυγα από Θεσσαλονίκη. Πιο πολύ έφυγα για να κυνηγήσω νέες ευκαιρίες εδώ στην Αθήνα και να δω λίγο τη φάση. Αγαπάω Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, την νιώθω σπίτι μου και ας μεγάλωσα μου δανειά. Πόσο πήρε τον καθένα να βρει το προσωπικό του στυλ σε ήχο, μουσική? Δεν ξέρω αν το έχω βρει ακόμα, ρε φίλε. Ούτε εγώ. Απλά γουστάρω, κάνω experiment συνέχεια και μπάρω όπου με πάει το κύμα, ρε φίλε. Κάθε μέρα. Κάτι διαφορετικό. Όντως ξυπνάτε και ψήνετε? Όντως ξυπνάμε γυμνή. Καμιά φορά. Μαζί με το στόλο ξυπνάω και μπαίνω. Σκέφτεστε να βγάλετε merch? Έχουμε βγάλει ήδη. Θέλουμε να το πάμε και λίγο πιο έτσι ρούχα. Ρούχα. Να μπορείς να τα φοράς έξω όταν βγαίνεις, ας πούμε. Να μην είναι μόνο χαρακτήρας Wake and Bake. Παιδικά πρότυπα. Ορτίζ με τον Μπούμι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αντικειμενικά. Για το στόλου. Πώς νιώθεις που έχεις τόσες συνεργασίες με τον Lil Barty? Πολύ καλά. Γαμάει ο Barty. Έχουμε κάνει αρκετά κομμάτια μαζί. Respect στον Barty. Και είναι και influence από την αρχή, ξέρω εγώ, πριν κάνω μουσική άκουγα. Το track με Belly θα το βγάλετε? Πρέπει να το βγάλουμε. Δεν γίνεται να μην το βγάλουμε. Shout out και στον Belly. Respect. Big shout out, big shout out. Στείλτε στον XX να το κάνει mix master. Κάθε φορά που θέλετε κομμάτι να στέλνετε στον XX να το κάνει mix. Wake and Bake fit Sasuke. It's gonna happen. Έχουμε κάτι στα χαριά, δεν θα πω κάτι άλλο. Okay. Ποιος είναι από ό,τι νομίζετε? Ποιος είναι ο Νίκος Ρουκετίδης στο Τι Μαντάμ? Μπρο, στο Τι Μαντάμ ήμουνα σε ένα session τώρα στο σπίτι του φίλου μου στο χωριό, σάρα στον πρόμο το Chris που ήμουνα στο σπίτι του. Και ήμουνα σαλόνι του και απλά έγραφα το track, μπρο, και ερχόντουσαν μάνες έτσι της παρέας μου και απλά σκάγανε, ράζανε. Ο Νίκος Ρουκετίδης είναι ο αδερφός του που έχει το σπίτι. Και ξέρεις, όταν έσκαγε κάποιος έτσι μουσκαγε και ένα νέο lyric, ένα νέο, μια νέα φάση, κατάλαβες. Ανάλογα με τη σύνθεση του δωματίου έβγαζα και άλλες μπάρες λίγο. Οπότε σαν στον πρόμο τον Νίκο. Τι απέγιναν τα 12 ευρώ? Τα έκανα πιο exclusive, ρε φίλε. Okay. Τα έκανα πιο exclusive και γενικά θέλω λίγο να προχωρήσω από αυτό το aesthetic. Αλλά όποιος έχει 12 ευρώ να το κρατήσει. Μην το πετάξετε. Συλλεκτικό. Θα γίνει κάτι. Κάτι θα γίνει. Έχεις μαζί σου? Έχω 12 δολάρα μόνο, ρε. Δώσε λίγο. Σε παρακαλώ, δώσε εδώ. Είναι πιο σπάνια αυτά. 12 δολάρα. 12 δολάρα. Ήταν για το μπρο μου το βίντεο κλιπ. Να, οκ. Περίμενε. Να γίνει σωστά. Αυτά είναι κυριολεκτικά από το κλιπ, δηλαδή. Τι τα κάνουν αυτά, τα υπογράφουνε. Όποιος ξέρει, ξέρει, ρε φίλε. Οι συλλέκτες ξέρουν εδώ πέρα. Πότε Wake and Bake Tapes 2? Είχα βγάλει το Vol 1 πέρσι 1 Οκτωβρίου, τη μέρα που ουσιαστικά γίναμε όλοι group. Τα γενέθλια του group ουσιαστικά. Ακριβώς. Τα γενέθλια του group είναι το release του πρώτου album. Οπότε πλέον θα έχουμε την 1η Οκτώβρη σαν επίσημη Wake and Bake μέρα, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Το λέμε εδώ. Οκ, τέλεια. Θέλω να είμαι στο 25, έχω έτοιμο το Vol 2. Και θέλω να βγει ωραία. Δηλαδή θέλω να κάνω ένα όμορφο rollout, θέλω να παίξω πολύ καλή φάση. Οπότε το κρατάω, βάζω πρώτα τα project της ομάδας και μετά θα βάλω και το δικό μου. Πότε το επόμενο live των Wake and Bake? 22 Νοεμβρίου παίζουμε Αθήνα και από εκεί πέρα ο καθένας θα ακολουθήσει με solo lives γιατί έχουμε και projects. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να μπει στο Wake and Bake? Άποψη. Σαρά μαμπάκο, θα πήρε. Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που ξεκινάει τώρα τη μουσική? Να αγαπάει αυτό που κάνει. Και να πιστεύει συνέχεια στον εαυτό σου, ρε φίλε, να είσαι πάντα εκεί. Ενώ άμα κάνεις μουσική για να βγάλεις λεφτά ή για να πουλήσεις μούρι, απλά μην κάνεις. Το πρώτο πράγμα που πήρε στη μαμά του του Elvi με τα χρήματα που έβγαλε? Τις πήρα επειδή τελευταία ασχολείται με φωτογραφία και πάει σε ένα group που μαθαίνουν να βάζουν φωτογραφίες. Τις πήρα ένα εκτυπωτή που εκτυπώνει φωτογραφίες. Αυτό σαν Polaroid φάση, αλλά το κινητό της, ξέρω εγώ, τη βγάλει. Είναι Bluetooth printer, ξέρω εγώ, photo printer, κάτι τέτοιο. Θα δούμε ποτέ Arcade 2? Θα δούμε σίγουρα. Θα δούμε Arcade 2 και θα το γράψουμε στο εξωτερικό. Όταν γίνει θα είναι πιο legendary.
Θα είναι legendary as fuck, σίγουρα. Αγαπημένα clothing brands. Vetements. Nike. Υπάρχουν upcoming producers που γουστάρετε? Cozy, Σάρα Cozy. Σάρα στον Cozy, τρελός παραγωγός και κάνει το Speed. Και Σάρα στο Merjo, ένα παιδί που ρεκάρει στη Θεσσαλονίκη και κάνει πολύ ωραία beats. Σάρα επίσης Νους και Ιωάννης, ήταν ψηλό Day Ones και Σημεών. Σάρα σε αυτούς. Και Σάρα στον XX. Και Σάρα Λεύ, πάνω απ' όλα, στον XX. Γνώμη για Νόε. Respect, εγώ άκουγα full παλιά, φίλε, τέρμα. Και εγώ άκουγα τέρμα. Greek Remix King επίσης. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να βγει κανονικά άλμπουμ. Fit με Τσάκι. Full θέλω να κάνω, η αλήθεια. Full θέλουμε να κάνουμε στο άλμπουμ του 12. Και εγώ έχω τώρα πολλά, έχω δύο tracks στο άλμπουμ που θα βγει το solo του. Fit με Hawk. Και αυτό θα ήθελα να γίνει, η αλήθεια είναι, φίλε. Και κάτι έχουμε. Και είναι και SKG, ρε φίλε, είναι, ξέρεις. Represent, ναι. Represent τέρμα, ρε φίλε, οπότε. Fit με Γιόλτε. Έχει γίνει ήδη, απλά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα κάτι. Okay. Έχουμε δουλέψει. Οπότε να το περιμένετε. Tips για upcoming producers, networking από το 0 και πώς βρίσκεις τον ήχο σου. Πιστεύω ότι βρίσκεις τον ήχο σου μόνο άμα δοκιμάζεις διαφορετικά πράγματα και δεν μένεις τα ίδια. Δηλαδή, εγώ δεν έκανα μόνο trap beats ή rap beats για να καταλήξω εδώ πέρα. Μπήκα και σε άλλα genres και δούλεψα και με άλλα άτομα. Tip για μένα σίγουρα είναι να βρεις, άμα δεν θες να δουλέψεις εξωτερικό, ας πούμε, και να κάνεις link ups, που δεν ξέρω πώς να σου πω να το κάνεις αυτό, να βρεις κάποια άτομα τα οποία γουστάρεις τη μουσική τους και να δουλεύεις μαζί τους. Και να ξεκινήσεις, όχι απαραίτητα να ξεκινήσεις team, αλλά να έχεις 2-3 άτομα τα οποία γουστάζεις να δουλέψεις, έτσι, και να έχετε ένα ωραίο work ethic και να βγάζετε μαζί δουλειά. Επόμενη ερώτηση για το 12, αν υπάρχει rap σκηνή στη Ρόδο. Με έχουν ξαναρωτήσει αυτό, η αλήθεια. Okay. Θα πω ότι δεν υπάρχει, αλλά θα το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πουθενά εκτός από πολύ βασικά μέρη στην Ελλάδα. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχουν πολλοί παραγωγοί, δεν υπάρχουν πολλοί artists να το κάνουν, δεν υπάρχουν lives, δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Πιστεύω δεν υπάρχει, ρε φίλε. Πιστεύω αν είσαι artist και θες να το πας παραπέρα, πρέπει κάπου αλλού να πας σίγουρα. Η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα δηλαδή είναι η φάση. Τα κέντρα, ναι. Σίγουρα. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας αρχικά σαν Wake and Bake και πώς νιώθετε με την όλη φάση τώρα? Δεν είχα κάποια προσδοκία. Δηλαδή, απλά ξεκινήσαμε μέσα στην καύλα. Σχέστο, ναι. Και πήγε τέλεια από την πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, καλά, πιστεύω. Πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, πρώτο release ήταν το θυμωμά μου, πήγε απίστευτα σε σχέση με το τι σκεφτόμασταν. Και το τι είχε γίνει μέχρι εκεί, δηλαδή. Αυτό, δηλαδή, ήταν όλο μια μεγάλη έκπληξη ήταν όλο για μας. Πώς σκεφτήκατε να κάνετε αυτό το στυλ μουσικής? Δεν το σκεφτήκαμε. Ακούσματα. Και vibes. Πλά βγήκε έτσι μόνο. Αγαπημένο σας αγγλικό άλμπουμ? Αγγλικό είναι που είναι στα αγγλικά, όχι απαραίτητα UK. Ναι, ναι, τώρα δεν ξέρω πώς το είναι UK ή απλά αγγλικό στίχο. Αγγλικό άλμπουμ είχε γράψει ο Μάν, οπότε... Post Malone, Beatbox and Bentley, το most listened άλμπουμ που έχω ακούσει στη ζωή μου. Εγώ δεν ξέρω, ρε φίλε, μου αρέσουν πολλά αναπεριόδους. Αυτό πάλι, Tyler σίγουρα ή κάποιο του Kanye, ας πούμε, μπορεί να έλεγα. Ή κάνα Astro World παίζει να έλεγα. Α, μου αρέσει, sorry, μου αρέσει και πολύ του τέτοιου. Του Anderson .Paak, του Aventura. Okay. Το λατρεύω. Καλλιτεχνάρα μεγάλη. Απίστευτο. Πώς αισθάνεστε που δεν μοιάζετε με κάποιον μουσικά άλλο στην Ελλάδα? Ωραία, ρε φίλε. Φανταστικά. Ωραία. Είναι καλό να έχεις κάτι έτσι πρωτότυπο. Έχετε δει πλέον αλλαγές σε συμπεριφορές τριγύρω σας μετά τη μουσική άνοδο? Ναι, αλλά όχι σε πολύ κοντινά άτομα. Δηλαδή... Πιο πολύ σε άκυρα άτομα τα οποία ήξερα ότι δεν υπήρχε και μεγάλη συμπάθεια πριν γίνει η φάση με τη μουσική. The Good Vibe Show. Για πες μας τώρα, έχεις μείνει ναυαγό στο Καστελόριζο απ' έξω? Έχω μείνει ναυαγό στο Καστελόριζο απ' έξω, ναι. Τι φάση. Είχαμε πάει με ένα σκαφάκι ενός φίλου μια βόλτα και γενικά πήγαμε στο πιο απόμακρο μέρος του νησιού, δηλαδή το πιο άκυρο τελείως. Και έτσι όπως αράζουμε, ξέρω εγώ, λέμε α, μια χαρά εδώ κομπλέ. Είχαμε βρει και ένα ψάρι έτσι περίεργο που... Κάπως έσκαγε λίγο εξωγήινο, ρε φίλε, και λέγαμε πω μαλάκα. Τι περίεργο πράγμα αυτό, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, το πιάσαμε κιόλας, το βάλαμε σε ένα κουτί, ό,τι να είναι, ρε. Αλλά ναι, ξεκινάμε, ξέρω εγώ, πάμε να ξεκινήσουμε να φύγουμε και δεν έπαιρνε μπρος, ρε φίλε, το σκάφος. Και τώρα ήμασταν εκεί πέρα, τα κύματα, ξέρω εγώ, ευτυχώς δεν πηγαίναμε προς Τουρκία τα κύματα, γιατί άμα σε βγάλει Τουρκία, πες να ήμουν τώρα locked up στην Τουρκία κάπου, ξέρω. Στο ΚΑΣ, ξέρω εγώ, που να μπαίνετε, ήμουν φυλακή, ξέρω, λαθρομετανάστη στο ΚΑΣ. Εν τέλει πήραμε κάτι κουπιά, λέω, κάτι κουπιά. Okay. Κάναμε μια ο άλλος. Τι λες τώρα? Στρίβαμε τσιγάρα, τώρα στριφτά. Εγώ δεν καπνίζω για τα παιδιά που καπνίζα. Στρίβαμε με το χαρτάκι που έχει μέσα το καρέλια, το χαρτί, ρε. Χαρτί και καθόμαστε έτσι. Στρίβαμε. Άστο, αλλά ευτυχώς και εσύ είχε ενεργοποιηθεί. Για πόση ώρα μιλάμε? Δεν είχαμε και σήμα. Ήταν για κάνα δύο ώρα, πες να ήταν. Και εντάξει, ευτυχώς ήρθε ένας, έκανε βεσβούρες όλο το νησί, μας βρήκε, ρε φίλε. Μας τράβηξε με το δικό του σκάφος μετά και ήμασταν chill. Αλλά ήταν τρελό, γιατί είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λέμε τώρα θα το κάνουμε survival mode τελείως, ρε. Bear Grylls mode είχαμε μπει. Τελείως, ρε φίλε.
Για πείτε μας για τον Νικολόσπιτο τη φάση. Νικολόσπιτο, τρομερή φάση. Εκεί ξεκίνησε βασικά η όλη εμπειρία της Θεσσαλονίκης για μένα. Okay. Για κάτω breakdown δηλαδή. Ήταν ο Μπρόμο Νικολό, ο οποίος είχε ένα σπίτι από συγγενείς του στη Θεσσαλονίκη φοιτητικό. Το είχε τζάμπα επειδή ήταν της θείας του από τον Καναδά, αν θυμάμαι καλά. Και εγώ εκεί μετακόμισα πρώτο καιρό πριν να έχω το δικό μου το σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Και συγκατοικούσαμε ουσιαστικά εκεί 2-3 άτομα για κανένα χρόνο, όσο ήταν η καραντίνα. Okay. Locked up εκεί πέρα, τα δικά μας. Οπότε ήταν ένα hub ουσιαστικά της παρέας. Ήταν ένα hub της παρέας. Nice. Και πριν από το Νικολόσπιτο είχαμε το παλιό σπίτι της γιαγιάς μου, το οποίο το έχω και τατού. Και αράζαμε εκεί πέρα. Με πρόλαβες. Και ακούγαμε μουσική, εγώ έγραφα κάτι ψηλό έτσι, ό,τι να είναι beats εκεί πέρα. Κάθε μέρα άραγμα εκεί πέρα. Τα πρώτα μαζέματα. Ναι, ναι. Όλη η τρίτη λυκείου εκεί βγήκε. Okay. Εκεί είχες γράψει και το Bang Account, το remix. Όχι, αυτό το είχα γράψει στο σπίτι μου. Πώς πήγαινε αυτό, πώς το λίγο. Δεν το θυμάμαι, μπρο, να ξέρεις. Αυτό ήταν από τα πρώτα κομμάτια που είχες ανεβάσει. Αυτό ήταν το rap. Αυτό ήταν η πρώτη προσπάθεια να ηχογραφήσω ever. Α, οκ. Τι που ήθελα να κάνω, έκανα YouTube, ωραία. Μετά από το era που ήταν το Alvin and the Chipmunks. Ραπ, ελληνικό. Ξέρω εγώ που έπαιρνα κομμάτια και τσαλίκι είχα πάρει τώρα. Ό,τι να είναι, ό,τι έβρισκα και δεν υπήρχε σε Alvin and the Chipmunks version, το έκανα εγώ. Το έκανες. Μετά που άλλαξαν οι όροι και οι προποθέσεις του YouTube και δεν έτρωγες monetize. Δεν μπορούσα να φας monetize. Έκανα κανονικό YouTube. Okay. Και έκανα ένα try να γράψω μουσική εγώ, γιατί τότε είχαν κάνει όλοι οι YouTubers μουσική. Και ήθελα να κάνω ένα troll βιντεάκι ότι ξέρεις και εγώ μπορώ να κάνω μουσική. Έμαθα να ρεκάρω στο Audacity, είχα δει ένα tutorial που έλεγε How to sound like Quavo στο I'm the One, πριν με τον Justin Bieber. Okay. Άρα και τραγουδούσα το verse του Quavo μέχρι να ακουστώ, ξέρω εγώ, καλά με το auto-tune κλπ. Και μετά έκανα αυτό το βιντεάκι που τραγουδούσα εγώ, ξέρω εγώ, και έκανα ένα δικό μου κομμάτι. Είχες live tune. Ναι, είχα live tune στο Audacity. Ακραίο. Okay. Άκουγα τον εαυτό μου με live tune, τα είχαμε πάθει και μετά παίρνω τον RSK τηλέφωνο, του λέω bro. Έχω live tune. Και τότε έγινε η φάση με το supermarket μουσικής. Bro, μέχρι τρίτη ηλικίου δεν είχα live tune, bro. Έκανα έτσι. Και εγώ τον εαυτό μου από το ένα αυτή. Και μετά έκανα και Melodyne. Bro, εμείς είχαμε πεθάνει στα γέλια με το live tune, bro. Δηλαδή είναι κρίμα. Το λιώνατε. Άλλη εμπειρία. Πρώτη φορά να βάζεις ακουστικά και να ακούς τον εαυτό σου με auto-tune. Χωρίς delay, ξέρω εγώ. Είναι τελείω. Ναι, χαζεύεις με τις ώρες, ρε φίλε. Ναι, ρε μπρο, μπορείς να κάθεσαι 5 ώρες έτσι απλά. Και να κάνεις αυτό, ναι. Να λες ό,τι να είναι και απλά να ακούγεσαι με auto-tune. Από συνεργασίες που δεν έχετε κάνει ακόμα, έχετε κάποια έτσι, dream που θα θέλατε να κάνετε, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό. Τους χάλασες και τους δύο, κοίτα εδώ. Τους έβαλα σε σκέψεις. Πρόσφατα σκεφτόμουν μία-δύο, τις οποίες τώρα δεν μου έρχονται στο μυαλό. Δηλαδή, άσε μου ένα λεπτό να σκεφτώ. Πάρε το χρόνο σας. Εγώ θα ήθελα με light να γράψω κάτι, ρε φίλε, okay, σίγουρα. Okay. Με εσάς και θέλω να γράψω. Τι άλλο, ρε φίλε. Έχω κάποια fit στο μυαλό μου για το album, βασικά, που έχω σκεφτεί ότι θέλω να γίνουνε. Απλά στο μυαλό μου, δεν έχει γίνει ούτε τίποτα ούτε πρώτο στιγμή. Ούτε προσέγγιση, ναι. Απλά λίγο το έχω βάλει στο κεφάλι μου, έτσι. Σαν vision. Σαν vision, ναι. Okay. Και ό,τι γίνει από αυτά καλό είναι, ας πούμε. Σε καλό δρόμο πάντως να πάρεις τα fits που θέλεις, νομίζω. Εγώ νομίζω με όσους είχα σκοπό να δουλέψω, σχεδόν έρχονται κατάφερα. Σχετικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχα σκοπό να κάνω ένα track με Μικάπα, την ίδια χρονιά το κατάφερα. Θα ήθελα να κάνω με Lex κάτι, σίγουρα. Και με έψη να κάνω και κάτι με Ρίκτα, full. Respect. Αυτούς τους δύο, με δηλαδή, το καλό σύντομα, μου έχει, ελπίζω. Μου έχει μείνει αποθυμένο να κάνω. Ξέρετε ότι έχεις ένα special skill στο να καπνίζεις αλκοόλ. What the fuck! Πώς γίνεται αυτό, bro, δεν ξέρω, θέλω να μου το πει. Ρε φίλε, η αλήθεια είναι ότι στο γυμνάσιο εκεί βλέπαμε ότι είναι content μαλακίες. Και ρε μπρο, έφτασε η στιγμή που ξέρεις, είδαμε ένα μαν που κάπνιζε αλκοόλ, ρε φίλε. Και ο μαν τώρα είχε πάρει ένα μπουκάλι φάντα. Ξέρω. Μην το δοκιμάσετε σπίτι, μην το δοκιμάσετε. Σίγουρα μην το δοκιμάσετε. Αλλά τώρα γυμνάσιο καφρίλα, ό,τι να είναι. Ο μαν δοκίμαζε, ξέρω και κάθε είδος αλκοόλ. Και έλεγε αυτό γαλό, ξέρω. Καπνίζεται ωραία, ξέρω. Και έβαζε ένα μπουκάλι φάντα τώρα, ξέρω εγώ, αλκοόλ τη επιλογή σου, ό,τι θες. Έπαιρνε ένα φελό. Τον τρυπούσες, έβαζε μια τρόμπα στο φελό. Και έβαζε το φελό στο μπουκάλι, το φούσκωνες τέρμα, να έχει full πίεση και μετά το έβγαζες και γέμιζε καπνό, ας πούμε, από την πίεση. Και μετά απλά το ρουφούσες, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Αναθυμιάσεις, ναι. Okay, αναθυμιάσεις. Αλλά okay, είναι ναι. Τέρμα ό,τι να είναι. Για τον εγκέφαλο το έχει πολύ κακό πράγμα. Φαντάζομαι, ακούγεται πολύ λάθος. Μην το κάνετε, παιδιά.
Εν τω μεταξύ, σε περίπτωση που το ξέρει, ήταν απουσιολόγος το παιδί του 18 και του 19. Ήμουν απουσιολόγος, όντως. Και είχα πάρει το απουσιολόγιο μια φορά σπίτι μου. Και στο στούντιο που σα ψάχνανε. Αυτό, ναι. Με έψαχναν το σχολείο. Γιατί ρε, μου λέει ότι να είναι, σαν άτομο ξεχνάω, είμαι αναβλητικός λίγο. Πολύ στον κόσμο μου. Οπότε το έβαλε, το είχα και στη τσάντα, το πήρα μαζί μου, ρε φίλε. Δεν το σκέφτηκα καν, ξέρω αυτό. Φυλάκια. Ό,τι να. Πολύ ακατάλληλο άτομο για απουσιολόγος. Εντελώς. Εσύ μικρός έπαιζες μπάσκετ. Ναι. Για πες πολύ μικρός. Το αγαπώ το μπάσκετ. Λόγω ύψους. Ξεκίνησε η φάση. Ναι, νομίζω. Είσαι από μικρός, δηλαδή τόσο ψηλός. Ναι, ήμουν. Δηλαδή μέτρα 8 χρονών. Έπαιζα 4-5 και ήθελα να παίζω 2-3. Νομίζω κιόλας, αν θυμάμαι καλά, ότι ήθελα να παίζω μπάλα πιο μικρός. Απλά λόγω ύψους μου είπανε. Μόνο τέρμα. Καλύτερα μπάσκετ. Καλύτερα μπάσκετ. Και το αγάπησα το μπάσκετ. Δηλαδή ακόμα όποτε βρίσκω ευκαιρία θα πάω να παίξω. Okay, παρακολουθείς κιόλας. Μέχρι ένα σημείο τη ζωή μου παρακολουθούσα, τώρα πλέον όχι. NBA ή ελληνικό. Και NBA full έβλεπα και ελληνικό. Με τον πατέρα μου ελληνικό. Τι ομάδα NBA. Του δώσα πάσα του. NBA Warriors, δηλαδή. Λόγω Κάρι, να φανταστώ. Ναι, και λόγω Durant μετά. Δηλαδή είχα full interest προς τους Warriors. Μ' άρεσε ο Durant, full. Α, οκ. Εντάξει, είναι το NBA, ρε φίλε, με το rap είναι full συνδεδεμένο. Ναι, ειδικά Αμερική. Ναι, όντως. Και του K όμως, να ρωτήσεις αν το παίζεις. Εντάξει, έπαιζα full του K. Δηλαδή, άμα ανοίξεις το. Άμα ανοίξεις το Steam account μου, τις περισσότερες ώρες τις έχω φάσει του K. Και γενικά, full. Σε υπολογιστή. Ναι. Στο PlayStation, ναι, καλή εμπειρία. Όχι, μόνο PC καλύτερα. Μόνο PC. Και πολλά rap κομμάτια που τα άμαθα αργότερα ότι είναι rap, ας πούμε, και αυτό είναι αυτό. Τρελό soundtrack το του K. Είχε τρελά soundtracks. Μα είχαν κάνει επιμέλεια ο Jay-Z, είχε κάνει ο Travis Scott, νομίζω κάποιες χρονιές. Είχε και Young Thug, είχε Jay-Z, είχε τα πάντα. Τους τα άκουγα χωρίς να ξέρω rap κλπ. Ναι, αλλά το ρούφαγε ο εγκέφαλος. Το ρούφαγε ο εγκέφαλος, μετά τους άκουγα. Και GTA Radio. Ναι, αυτό το GTA και το 2K νομίζω έχουν δώσει τρελά soundtrack. Και το Need for Speed. Ναι, ναι. Τρελά radio. Με Lean Back και Lil Jon, το Get Low. Lil Jon, θέριζε αυτά ακόμα σε αυτά τα τέτοια. Πολύ σπάνια. Είσαι ένα gamer. Λολ, είπε. Ρε φίλε, εγώ έπαιζα games. Έπαιζα... Βαριόμουν πολύ, οπότε δεν ήμουν καλό σε κανένα. Κι εγώ. Απλά ήθελα να. Respect. Μόνο Tetris, άμα θέλετε. Σαν αλλά ναι, δεν ήμουν καλό σε κανένα. Απλά μου άρεσε να δοκιμάζω καινούργια παιχνίδια, να τα βλέπω. Ήταν exciting για μένα να ανακαλύπτω καινούργια παιχνίδια. Απλά αυτό. Δηλαδή, δεν εμβάθυνα πάρα πολύ. Unboxing ουσιαστικά ήταν η φάση σου. Ναι, έτσι γούσταρα να βλέπω νέα πράγματα, ρε φίλε, νέα gameplays και τέτοια. Με ταξίδια πώς είναι η φάση, βγαίνετε εξωτερικό καθόλου? Έχω πάει λίγες φορές. Πρόσφατα πήγα Αυστρία, είδα το Rolling Loud, ήταν απίστευτη. Okay. Ορίστε. Πες μας. Ποιους είδα Γκάνα, είδα Travis, είδα Playboy Carty, εντάξει. Ο Κάρτι το σκότωσε, δηλαδή. Ήταν... Το show δηλαδή ήταν αυτό. Αυτό και ο Travis, αλλά εμένα πιο πολύ με ήμουν του Κάρτι, γιατί ο μπρο απλά ούρλιαζε, ρε φίλε. Δηλαδή ήταν crazy το vibe και το ώρα, ας πούμε, και όλα αυτά. Ήτανε το τώρα... ώρα. Το ώρα. Όλοι Mospit, όλοι παντού Mospit, τρελαμένοι. Ήτανε crazy. Και ο Γκάν, ας πούμε, δεν έχασε λέξη, δεν έχασε συλλαβή, δεν έχασε ανάσα, ο μπρο. Δηλαδή μου έχει μείνει αυτό. No playback, έτσι κιόλα. No playback κανένα γενικά. Παίζει, παίζει μόνο Κάρτι να έχει playback. Okay. Όλοι οι άλλοι ήταν pure. Με το Playboy Κάρτι γίνεται χαμός, δηλαδή είναι αυτός που έχει κρατήσει το trap και μόνο το opium wave. Ναι. Και... είναι ότι ακόμα που μένει σταθερά. Έχει τρελό κοινό γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο κοινό. Από όλους ακούω ότι τον έχουν σαν fresh wave ακόμα. Που είναι και αρκετά χρόνια, έτσι. Και αυτή τη στιγμή νομίζω είναι το πιο. Δημιουργεί wave κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Full. Ο Μπλοτζά πάρει από wave σε wave, ρε. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει και τον Travis και όλους τους υπόλοιπους. Okay. Φέτος ειδικά έκανε τρελή χρονιά. Ναι, ακούγεται. Πολύ χρονιά. Ακούγεται και βλέπω και στην Ελλάδα όσοι ασχολούνται με τραπ τον έχουν σαν πρότυπο αυτή τη στιγμή στον ήχο που φέρνει. Είναι ο αυτός που φέρνει το κάτι καινούριο με ελπιδοφόρο από την Αμερική. Και δεν έχει βγάλει και τίποτα στο Spotify. Όλα είναι. Τα τελευταία του όντως δεν έχει βγάλει πολλά. Τίποτα στο Spotify. Είναι YouTube. Έχεις ηχογραφήσει και εσύ ένα κομμάτι σου στο εξωτερικό? Όχι, ήθελα όμως. Είχαμε πάει Άμστερνταμ. Γενικά όταν ήμουν μικρός δεν είχα ψηλοπάει εξωτερικό αυτά, αλλά δεν θυμόμουν τίποτα. Τελευταία εμπειρία ήταν στο Άμστερνταμ, ας πούμε, πήγαμε την παρέα μου και έψαχνα στούντιος και αυτά. Λέω θέλω να πάω εκεί να δω, ξέρεις, πώς δουλεύουν, τι στούντιος έχουν, τι εξοπλισμό, τι τους αρέσει και αυτά. Αλλά δεν έκατσε, η αλήθεια δυστυχώς δεν έκατσε. Έβαλες όμως Άμστερνταμ στο άλμπουμ. Ναι, η αλήθεια όντως αυτό ισχύει έμεσα. Δηλαδή είχαμε πάει σε ένα πάρκο, εντάξει, ήταν ωραία εμπειρία εκείνη η μέρα, η αλήθεια.
Και είχα βγάλει το κινητό μου, ξέρω εγώ, και λέω αυτή τη στιγμή θα έχω γραφήσω το ενός λεπτού σιγή, το πάτησα και έκατσα. Αλλά η αλήθεια, το disappointing είναι ότι δεν ήταν ένα λεπτό το recording. Και δεν άντεξα να κάτσω ένα λεπτό. Και λούπαρε. Και το λούπαρα εκεί στα 40 δευτερόλεπτα κάπου εκεί, το λούπαρα δυστυχώς. Αλλά ναι, ήταν ωραία φάση και ήταν και ωραία η φάση που το αποφάσισα να το κάνω. Στο μέλλον, πώς βλέπετε τον εαυτό σας, μέσα σε 10 χρόνια, έχετε φανταστεί πώς μπορεί να είστε και τι θέλετε να έχετε πετύχει? Yes, sir. Εγώ θα προτιμούσα να γίνω album artist σε κάποια φάση, ας πούμε, και μετά της καριέρας μου. Δηλαδή θα προσπαθήσω να είμαι της άποψης ότι ετοιμάζω ένα album, ολοκληρωμένο project, το δίνω όταν εγώ είμαι έτοιμος, ξέρω εγώ. Και αυτό, δηλαδή, αλλά πρέπει να κάνεις κάποια βήματα για να φτάσεις εκεί. Πρέπει να, για να μπορείς να διατηρήσεις το hype σου, ας πούμε, 2 χρόνια μέχρι να έχεις έτοιμο το concept σου και να το λανσάρεις όπως εσύ θες. Θέλει grind, ρε φίλε. Οπότε αυτό, δηλαδή, εγώ προς τα εκεί θα θέλω να πάω. Και ακόμα πιο μετά, όταν ίσως σταματήσω να κάνω και rap πολύ πιο μετά, θα ήθελα, ας πούμε, να κάνω executive κυρίως. Να είμαι πίσω από projects και τέτοια. Λίγο πίσω από τις κουρτίνες. Και εγώ θα ήθελα full να είμαι πίσω από projects. Και να ασχολούμαι γενικά με τη μουσική, ίσως να φτάσω και σε σημείο να έχω κάποια εταιρεία να υπογράφω νέα ταλέντα, να κάνω scouting γενικά τη φάση. Και θέλω να μπω και σε φάση real estate, επιχειρήσεις. Okay. Με το όνομα Weekend Hustle, Bake, ας πούμε, κάποια καφετέρια, κάποιο φούρνο θα γαμούσε να έκανα. Καλά, εντάξει. True, ένα φούρνο. Bake. όταν γίνει legal και... THC, το πρώτο THC μαγαζί στην Ελλάδα, Weekend Bake. Και το good vibe και το good vibe. Όχι, όχι, κάνουμε joint. Και χαρτάκια θέλω να κάνω. Και? Και χαρτάκια. Έχει πολύ ψωμί και αυτά. Χαρτάκια είναι όνειρο 2 χρόνια. Αυτό το όνομα δηλαδή πιστεύω θα πήγαινε τάπα. Το Mets πάνω σε αυτά είναι άπειρο, ρε φίλε. Ναι. Πώς είναι μια τυπική μέρα σας, πείτε ο καθένας σας ξεχωριστά. Εγώ ξυπνάω. Το daily routine. Ωραία. Εγώ ξυπνάω. Λογικά 12 η ώρα περίπου εκεί, 11-12. Κατεβαίνω στον κάτω όροφο πλέον στο ζωγράφο και ξεκινάω να ηχογραφώ άτομα. 12 ώρα. Άλλες μέρες 12 ώρα, άλλες μέρες 10 ώρα, άλλες μέρες 4 ώρα. Αναλόγως πόσα άτομα έχω κλείσει την κάθε μέρα. Και το βράδυ θα βγω με τα παιδιά ή θα καθίσω να ηχογραφήσω με τα παιδιά. Το ρεκόρ σου σε recording έτσι σε μια μέρα πόσο είναι να έχεις κάνει? Νομίζω είναι 16-17 ώρες τώρα. Τύπου ασταμάτητα όμως χωρίς διάλειμμα, ναι, μέσα στο ίδιο δωμάτιο τώρα. Ρομπότ, τύπου μόνο τουαλέτα να έχω πάει. ούτε περίπτερο για να πολύ πάρω σκύλο. Κάτι, να τα έχω παραγγείλει. Εδώ όλα. Τη μέρα που ρεκάραμε που είχε 12 ώρες session, μετά από ρεκάραμε άλλες 5-6 ώρες δουλεύαμε. Ναι. Δηλαδή βγήκα από το σπίτι για να πάω να πάρω αυτόν απλά. Ήτανε 18 και να πάρω λίγο ανάσα καθαρού οξυγόνου, ξέρω εγώ. Και σένα? Εμένα είναι random as fuck, ρε φίλε. Δεν υπάρχει τι να. Ξυπνάω 5:30 το πρωί, κάνω ένα μπάνιο, meditation, μαγειρεύω. Κάνω την πρωινή γυμναστική μου. Πας σχολή? Δεν πάω σχολή, ρε φίλε. Η αλήθεια δεν πάω πολύ. Τώρα ίσως το τελευταίο εξάμηνο κάτι είχε κάτι ενδιαφέρον πράγματα, αλλά γενικά δεν πάω. Απλά κάθομαι στο τέλος του εξαμήνου, διαβάζω ό,τι με ενδιαφέρει και αυτά το περνάω. Για να τελειώνει, ναι. Λίγο. Εντάξει, δεν ασχολούμαι, αλλά δεν είναι και ότι είμαι και engaged. Πιο πολύ αυτό, δηλαδή ξυπνάω και είναι σε φάση, okay, μπορώ να πω καφέ. Κυρίως μου αρέσει να ηχογραφώ το μεσημέρι, δηλαδή μου βγάζει ένα δημιουργικό vibe πολλές φορές. Το οποίο, ξέρεις, συνήθως σκέφτομαι, ας πούμε, ότι okay, το βράδυ είμαι λίγο στη φάση μου, εκεί στα δικά μου, αλλά το μεσημέρι, δηλαδή, άμα έχει οριμάσει λίγο η φωνή σου από την ώρα που έχει ξυπνήσει. Και έχεις κάτσει, έχεις αράξει με την ησυχία σου και είσαι clear μυαλό εντελώς. Μου έχουν βγει πολλές legendary tracks έτσι. Δηλαδή δεν το κάνω συχνά, αλλά ό,τι έχω γράψει μεσημέρι είναι top, ρε φίλε, για μένα. Είναι και πιο καθαρό το κεφάλι, πιστεύεις νωρίς. Αυτό. Γιατί δεν έχουν υπάρξει όλα στη μέρα να σε. Αυτό είναι πιο fresh, ρε φίλε, και η σκέψη σου είναι πιο ομαλή κάπως. Αλλά αυτό, αλλιώς θα πάω για κανένα καφέ, μετά θα αράξω τίποτα με τους δικούς μου, θα κάνω καμία δουλειά, αν έχω κανένα TikTok να τραβήξω κανένα φωτο, κάτι με φωτογράφηση και αυτά και βράδυ. Απαραίτητα πλέον. Μπορεί να πάω στούντιο, ανάλογα και τη μέρα, έτσι. Αλλάζει αυτό, είναι λίγο. Δίνεις πόνο πάντως στο TikTok, φαίνεται δηλαδή. Προσπαθώ, ρε φίλε. Προσπαθώ. Και σε μια φάση ήμουνα και πιο τακτοποιημένος, αλλά τώρα εντάξει. Τώρα η αλήθεια έχω ξεφύγει. Θέλω λίγο να κάνω τη φάση μου, τη μουσική μου. Είμαι λίγο back to square one, κάπως καταλαβαίνω. Yeah, okay. Λίγο back to my roots, ρε φίλε, τελευταία. Και απλά ρεκάρω, γουστάρω, περνάω καλά με αυτό, κατάλαβες. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σου που σε στηρίζει from day one, ξέρω, και είναι δίπλα σου σε αυτά που ακολουθάς? Ρε φίλε, εντάξει, σίγουρα η μάνα μου. Η οποία εντάξει, είναι και λίγο περίεργο το ότι θέλω ας πούμε, να ακολουθήσω αυτό που ακολουθώ. Προφανώς για το κάθε γονιό είναι λίγο ένα struggle, ας πούμε, πιστεύω. Και η παρέα μου, ρε φίλε. Η παρέα μου είναι πάντα εκεί. Γουστάρει, σαπορτάρει.
Του πω, παιδιά, έχω δουλειά, δεν θα μου πούνε τίποτα. Θα μου πούνε πρέπει να πάνε κάνουν τη δουλειά σου. Καταλαβαίνουν, γουστάρουν, έρχονται σε ό,τι είναι event και αυτά προσπαθούν. Οπότε, φούλο, εντάξει, και ο κολλητός μου, Αναστάζ Ριμπρό, day one, από αυτόν έμαθα το ράπ, ωριακά. Γράφαμε πρώτη γυμνασίου μπάρες, εκδρομές σχολείου, τα χώναμε. Ενώ είχαμε μάθημα, αν βαριόμασταν, κάναμε δις ο ένας τον άλλο, τεσάρι. Ένα τεσάρι δις και ο άλλος έπρεπε να γράψει καλύτερο τεσάρι δις. Όποιος έγραψε το καλύτερο, ξέρω εγώ. Τέτοια φάση. Και εσένα? Και εμένα, θα πω τη μητέρα μου. Στους γονείς μου, γενικά, όταν ξεκίνησα τη φάση με τη μουσική, τους φάνηκε λίγο περίεργο. Αλλά δεν πήρε πολύ χρόνο να τους πεις ότι ξέρεις, όντως κάνω κάτι με αυτό που κάνω με τη μουσική. Η μάνα μου με στηρίζει full. Σάρα στη μάνα μου. Respect στις μαμάδες. Και οι φίλοι μου, παρέα μου, δηλαδή θυμάμαι, ειδικά μου άρεσε και ότι γράφαμε πάντα κατευθείαν πηγαίναμε, το βάζαμε στους δικούς μας και ακούγαμε full προσεκτικά τις απόψεις τους και τους εμπιστευόμαστε πάντα. Μουσική στους γονείς, δηλαδή, βάζετε, ακούνε, έχουν, υπάρχει κάποιο σημείο που είπατε ότι από εδώ και πέρα, δηλαδή, το ακούσανε και είπαν ότι «Α, οκ, okay, γίνεται δουλειά και έχεις δίκιο». Δες, ό,τι, εγώ, ό,τι και εγώ είμαι open, δηλαδή, έχω ανοιχτά το προφίλ μου και στους δύο γονείς μου, δεν έχω να κρύψω κάτι, οπότε θέλω, δεν θέλω, τα τσεκάρουν και από μόνοι τους. Έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση, η μάνα μου ανεβάζει ό,τι βγάζουμε, τα ανεβάζει. Εμένα, Facebook και Instagram εκεί, φέρε. Ωραίο, ρε φίλε. Cute. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κοινωνικά, μιας και είστε η νέα γενιά, όλο αυτό το κατεστημένο που βλέπετε και κοινωνικά, πώς πιστεύετε η δικιά σας γενιά ότι τι θα έπρεπε να αλλάξει, ας πούμε, πώς το βλέπεις Σκοπιά? Εγώ πιστεύω πρέπει να ξεσκαλώσει λίγο, ρε φίλε. Δηλαδή νιώθω ότι υπάρχουν σκαλώματα στην Ελλάδα αρκετά και υπάρχουν είτε προκαταλήψεις, είτε γενικά ο κόσμος δεν εκφράζεται όσο ελεύθερα όσο θα ήθελε, όσο το χρειάζεται, νιώθω. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία είναι κλειστά στον εαυτό τους, δεν έχουν ανακαλύψει το full potential τους. Αυτό λίγο, ας πούμε, ο καθένας να δουλέψει λίγο στον εαυτό του, να σέβεται λίγο περισσότερο τους άλλους και να κάνει τη φασούλα του, πιστεύω όλα θα πάνε top. Δηλαδή... Από γενιά σε γενιά παρατηρείτε διαφορές έντονες που βλέπετε εσείς, που εκπροσωπείτε το δικιά σας. Κάθε 4 χρόνια λες και αλλάζουμε γενιά. Είναι, Φάξι, είναι πλέον. Και βλέπω ότι σε εσάς που είναι οι πιο μικρές ηλικίες είναι ακόμα πιο γρήγορη η αλλαγή αυτή. Ακόμα και εμείς νιώθουμε ότι μεγαλώνουμε. Δηλαδή βλέπουμε τους μικρούς και λέμε πω μαλάκα. Και με τα social και με τα όλα. Ναι, ρε φίλε, είναι... όσο αυξάνεται και η πληροφορία, είναι και πιο εύκολο να τη μάθουν τα παιδιά, να εξελιχθούν και σε αυτό και γάμισε. Και φαίνεται ότι βλέπεις τα παιδιά στα early 20s και τα έχουν ψιλοζήσει όλα. Αυτό βλέπω από πάρα πολλούς. Αυτό το vibe βγάζουν σίγουρα. Και σου βάζει και μια πίεση κοινωνία καινούρια του τύπου. Δηλαδή... Είσαι 23 χρονών και δεν βγάζεις ένα χιλιάρικο έστω το μήνα. Είσαι η αποτυχία της ζωής. Έχει αυξηθεί η πίεση. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη πίεση. Γιατί υπάρχουν τα παιδιά, ρε φίλε, τώρα, ας πούμε, 25 χρονών που άμα δεν βγάζουν δικά τους λεφτά, λένε πω μαλάκα, έχω καταστραφεί, ξέρω εγώ. Όλο αυτό το hustle mentality, ρε φίλε, πιστεύω τρώει πολύ και τη δημιουργικότητα, αλλά και πολύ την ψυχολογία των νέων, φίλε. Δεν τους βάζεις τρυπάκια πολύ. Είναι πολύ βασικό να βρεις τους στόχους σου για να αυτό το πράγμα να συνεχίζει και αυτό, να μην. Δηλαδή, αν όντως βρεις αυτό που σε ενδιαφέρει και το τρέξεις, και γαμό, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι ότι πρέπει να πιέζεσαι αναγκαστικά να βρεις κάτι να κάνεις, αναγκαστικά να βγάλεις λεφτά. Ακριβώς. Είναι ο καθένας ό,τι του αρέσει να κάνει, ρε φίλε, και αν μπορεί να βγάλει λεφτά από αυτό, και γαμό. Και πολύ βασικό να είναι ευτυχισμένο στη ζωή του και να χαίρεται αυτό που κάνει, να μην ζευγιάζει. Respect. Υπάρχουν χόμπι πέρα από τη μουσική που κάνετε εκτός, δηλαδή πέρα από τις παραγωγές ή τα ραπ, δηλαδή να έχεις κάποιο site που λες αυτό το ακολουθάω και πηγαίνω και το κάνω, ξέρω, μια φορά. Δες, μέχρι ένα σημείο στη ζωή μου ήταν το μπάσκετ. Α, οκ. Okay. Τώρα, κυριολεκτικά, αφού κάνω τη δουλειά του να ηχογραφώ άτομα, βλέπω σαν χόμπι το να σκάνει δική μου και να γράφω μουσική. Okay. Αυτό ισχύει, μαλάκα. Δεν έχω σταματήσει να το βλέπω σαν χόμπι ακόμα. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Δεν το έχω δει στιγμή σαν δουλειά. Το ότι κάνω με το team. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Καμό. Εσύ το έλεγε. Εγώ, ρε φίλε, η αλήθεια όχι πολύ. Γιατί εντάξει, πριν τελειώσει σχολείο, είχα χόμπι τη μουσική. Μετά ξεκίνησα να το βλέπω πιο σοβαρά. Ενώ ταυτόχρονα το βλέπω και σαν χόμπι, ώστε να συνεχίζω να εξελίσσω όπως πρέπει και όπως θέλω. Τώρα, τελευταία, ρε φίλε, έχω ξεκινήσει να κάνω γραφίτι χωρίς να έχω ιδέα, τίποτα. Απλά πάω και βαράω γιατί. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Ανακαλύπτω μια νέα τέχνη από την αρχή. Έχω ακόμα αυτή την κάβλα της αρχής, κατάλαβες. Μ' αρέσει. Εκεί είναι και element, ρε φίλε, μέσα από την κουλτούρα. Οπότε... Ισχύει αυτό. Mm. Οπότε εμβαθύνω και λίγο έτσι, μ' αρέσει. Ήθελα να ρωτήσω και τους δυο σας, ρε φίλε. Εσύ ξεκίνησες να παίζεις σε οδείο από 5 χρονών, να παίζεις κιθάρες, να κάνεις αυτά.
Τι σε όθησε. Και πριν, και εκτός από δύο, και σπίτι μου. Και σπίτι, ωραία. Εκεί ήθελα να καταλήξω, στο σπίτι. Τι μουσική έπαιζε στο σπίτι, που θυμάσαι εσύ. Ρε φίλε, κοίτα. Όσες φορές άρεσε ο πατέρας μου σπίτι, έπαιζε στην κιθάρα ένα κλασικό κομμάτι. Τώρα, πώς λεγόταν, ρε φίλε. The House of the Rising Sun, λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι, είναι. Το έπαιζε στην κιθάρα full, αυτό το θυμάμαι. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό childhood. Μπαλάντα. Κομμάτι ναι, τελείως. Ναι, ναι. Με έβαλε και λίγο Scorpions rock, τέτοια, άκουγα πολύ rock. Οπότε το influence από την μεριά του μπαμπά ήταν rock, κλασικό ναι. Και μπαλάντες. Σπίτι γενικά λαϊκά τέτοια δεν ακουγόντουσαν, δεν μου αρέσανε κιόλας, είχα μία λίγο... Εσύ έχεις μία αποστροφή ούτως ή άλλως. Είχα μία αποστροφή από το λαϊκό, δεν μου άρεσε ρε φίλε ποτέ. Μια ζεμπεκιά την έχεις ρίξει όμως. Την έχω ρίξει τέρμα μεθυσμένο. Την έχω ρίξει, ρε φίλε. Και υπάρχει και βίντεο το οποίο. Πολύ exclusive. Και μετά να ξεπλύνει την τροπή, έπεσε στο λιμάνι. Ναι. Εντάξει, τώρα έγινε confirmed ποιο σου έχει δώσει αυτή την πληροφορία. Εντελώ. Εσύ τι ακούγανε, τι ακούγανε δική σου. Ο πατέρα μου έβαζε από πολύ μικρό να ακούω ροκ. Στα μάξι. Δηλαδή θυμάμαι Scorpions, Bon Jovi, Full. Scorpions, full κι εγώ πρωτέρα. Ναι, Led Zeppelin, τέτοια. Δηλαδή, full ροκές. Μετά από μόνος μου, δηλαδή, άρχισα να ανακαλύπτω πιο rap ακούσματα κλπ. Κυρίως rock. Ποιοτικά αυτά... πάντως τα πρώτα ακούσματα. Ναι, αυτό ήθελα να δω λίγο το background του σπιτιού για να καταλάβω τι ακούγανε και τι είχαν ρε παιδί μου στην παιδική του ηλικία. Ό,τι συντύχει ο πατέρας μου στο αμάξι, κυρίως rock έπαιζε. Εγώ ισπανικά γούστερα full στην κιθάρα, ρε φίλε, επειδή παίζα κλασική. Εντάξει, και, και ηλεκτρική, αλλά μόνος μου μόνο. Okay, κλασική έκανα μαθήματα. Έπαιζα έτσι κάτι ισπανικά ωραία, γούσταρα ρε φίλε, γούσταρα φουλ. Και κλασική μουσική όταν διάβαζα, γιατί δεν μπορούσα να ακούω κάτι άλλο, μου απέσπα και την προσοχή πάρα πολύ. Σε βοήθησε στο sampling το... η όλη φάση που άκουγες μικρός. Φουλ, πιο πολύ νομίζω με βοήθησε η κλασική μουσική που έπαιζα πιάνο ας πούμε. Α, okay. Και γυρνούσα πίσω μετά, δηλαδή όταν κάνω beats μπορώ να γυρίσω πίσω και να δω κομμάτια που έπαιζα παλιά στο πιάνο. Είναι τα basics. Άμα έχουν αξία σαν sampling στο rap. Okay. Εσύ τι ηλικία μπήκε στη φάση του να μάθεις πιάνο? Πρώτη δημοτικού. Α, πρώτη δημοτικού πήρα ένα αρμόνιο. Το ζήτησες? Οι γονείς μου είπανε. Α, οκ. Εγώ ήθελα να πάω πιάνο. Ναι. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι. Είμαι ένα χρονόνο. Δεν θυμάμαι καν. Ήθελα να παίξω μουσικό όργανο. Γράφτηκα αρμόνιο. Πήρα ένα αρμόνιο το οποίο είναι MIDI και το έχω τώρα στο στούντιο σκέψη. Α, το χρησιμοποιείς δηλαδή για να παίζεις? Και την επόμενη χρονιά. Πήγα σε ένα φίλο του πατέρα μου, ο οποίος είναι μουσικός, και μου είπε: ξέρεις κάτι, για να εξελιχθείς, δεν γίνεται να παίζεις μόνο αρμόνιο, πρέπει να πας πιάνο και να μάθεις κλασική μουσική. Και πήγα πιάνο την επόμενη χρονιά. Και έκανε σαν λοκ άλλη πίστα. Ναι, έκλαιγα κιόλας επειδή δεν ήθελα να αφήσω το δάσκαλο του αρμονίου. Ναι, δεν είσαι και πολύ με το δάσκαλο. Είχα δεχτεί πρώτη σημαντικό, χρονιά ναι. Να μάθεις ένα μουσικό όργανο πρώτη χρονιά στη ζωή σου, ξέρω εγώ, ήταν όντως πολύ σημαντικό για μένα τότε. Και μετά έκανα τη μετάβαση στο πιάνο. Και το άφησα 2-3 χρόνια πριν πάρω το πτυχίο, το τελικό του πιάνου. Αλλά πήρα το πτυχίο στην αρμονία. Okay. Εγώ, ρε φίλε, θυμάμαι χαρακτηριστικά είχα μια μικρή κιθαρούλα που δεν ήταν ούτε γιουκαλίλι, ούτε κιθάρα. Ήταν το ενδιάμεσο, είχε κανονικά 6 χορδές, δεν ήταν 4. Και ας πούμε, είχα πάει για μαθήματα κιθάρας πρώτη δημοτικού. Που έπαιζα λίγο, ας πούμε, λίγο πριν την πρώτη δημοτικού. Και πήγα πρώτη δημοτικού να μάθω. Και πάω και μου λέει, ρε φίλε, δεν έχεις αρκετά μεγάλα χέρια για να πιάσεις μια κιθάρα. Και έπαιρνα την κιθάρα του, δεν έφτανα, ρε φίλε. Και του λέω, έχω μια μικρή, μπορώ να παίξω, ξέρω εγώ. Και μου λέει, όχι, θα πας πιάνο για 1-2 χρόνια και μετά, ξέρω εγώ. Οπότε έτσι ήρθε και το πιάνο, ξέρω εγώ. Λίγο. Τέλεια. Ο ελληνικός ήχος πιστεύετε μπορεί κάποια στιγμή να σταθεί στο εξωτερικό? Σίγουρα, ρε φίλε. Δηλαδή, σίγουρα. Βλέπουμε τώρα τη Ιταλία. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο υπολογίες ή δύναμη. Ναι, αλλά στέκεται ηχητικά και μουσικά. Είναι λίγο δύσκολη γλώσσα γενικά. Αυτό, το μόνο πρόβλημα είναι αυτό. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει και χαρακτηριστικό ήχος αυτή τη στιγμή να πεις ελληνικός, ελληνικός χαρακτηριστικός. Δεν έχουμε βρει το σώσ μας. Στην Ιταλία έχουν κάποια. Αυτό, δεν έχουμε βρει το σώσ μας. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ακούνε κάποιον να αυτό είναι ήχος από Ελλάδα. Να καταλάβουν από πού είναι, όπως είχαν οι Γάλλοι, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτά που είναι λίγο τσιτετέλο, έτσι τέτοια. Θα μπορούσα να πεις ότι έχουν ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή. Είναι το ρεσπεκτάρις ρε φίλε, πήρανε ναι, ελληνικό στοιχείο, το κάνανε πιο έτσι. Απλά ρε φίλε, εμείς ξέρεις προσπαθούμε να δούμε και λίγο στη μουσική που γουστάρουμε και ακούμε πώς μπορούμε να το μπλεντάρουμε. Μπορεί να γίνει αυτό το blend με τα ελληνικά στοιχεία, αλλά το θέμα είναι να γίνεται και μεσητική, ξέρεις που να αυτό. Είναι ωραία. Να μην προσωπεύει και το είδος αυτό. Κιόλας. Και να μπορεί να σταθεί και στο εξωτερικό. The Good Vibe Show. Μαζί με το στόλο ξυπνάω και αχα. Yeah, let's go. Shout out DJ Silence. Let's get it. Yeah.
Μαζί με το στόλο ξυπνάω. Τρία live έχουμε κλείσει σε ένα μήνα. Τι, αυτό το χρήμα θα με αρρωστήσει. Ένα έχω στη Ρόδο, ένα στην Αθήνα. Και ποιος από τους βλάκες τώρα θα μιλήσει. Ο μπρος σου δεν μπορεί να το ζυγίσει. Ο μπρο μου με το μάτι το ζυγίζει. Στο όνομα μας πήγε να πατήσει. Ήθελε να πάρει λίγη φήμη. Άμα δεν πετύχει να θα ήταν αμαρτία. Κάθε βράδυ στο κρεβάτι με πιαν αγωνία. Οι δικοί μου στη γωνία σαν να τους βάλαν τιμωρία. Βγάζουν φράγκατα δεν βλέπει αστυνομία. Πως μιλάνε για μας δεν ξέρουν την ιστορία. Στο χωριό με κοιτάζουν σαν να είμαι εκτός κοινωνίας. Στρίβω δυο τσιγάρα από το παλιωδίας. Μέσα στο βανάκι σαν να είμαι περιοδία. Λοιπόν, βγαίνετε στο κλαμπ σας δίνουν ντεπον. Βγαίνουμε στο κλαμπ τσεμπι την καγκάζον. Είδα το δικό σου είναι τέρμα γκάντον. Αναρωτιέμαι πως βγαίνεις με αυτόν. Αναρωτιέμαι πως βγαίνεις με εκείνον. Θέλεις κάτι special όμως για τώρα έχεις το απλό. Νέο κουπέ αμεγένανε σπορ. Προσοχή έχει γεμίσει μας φαλίτες στο μπλοκ. Πως να μιλάνε για μας ενώ χρωστάν. Πως γίνεται να πεινάμε όσο και να φάμε. Πως έχουμε πάντα staff στα ζελοφάν. Σκάμε φορτωμένοι πάντα όπου και να πάμε. Πως να μιλάνε για μας ενώ χρωστάν. Πως γίνεται να πεινάμε όσο και να φάμε. Πως έχουμε πάντα staff στα ζελοφάν. Σκάμε φορτωμένοι πάντα όπου και να πάμε. Λέγαν δεν γινόταν, μα το κάναμε εμείς. Κοντεύουμε χρυσό χωρίς major deal. Όμπρο μου μέσα στην κουζίνα σαν το Panorama Mix. Μπαίνω μέσα στο μαγαζί, κάνω highline bling. Κι άλλο μπουκάλι, τραπέζι σαν το μπουτάρι. Είναι τέρμα γκρούπι, το βλέπω, θα σαμποτάρει. Κάνω manifest money, νέο bands, νέο ράρι. Αλλάξα συχνότητα, τα πάτησα το. Την μια μέρα στα χαμένα, τα χολά μπερδεμένα. Την επόμενη μέρα ξέρω θα είμαι στην πένα. Έχω αδέρφια μπλεγμένα, θα τις παίζα για μένα. Γάμο τον πρώην σου, δεν έχει καμιά σχέση με μένα. Έχω ένα κόλλημα με σένα, πιο πολλά. Τα λεφτά, πόσα κομμάτια σαν αυτά που τα έχω αφήσει μισά. Ξέρω πόσα σκηνικά που έχουν μείνει κρυφά. Σε αυτό το lifestyle πρέπει να κρατάς μυστικά. Λοιπόν, βγαίνετε στο κλαμπ, σας δίνουν ντεπον. Βγαίνουμε στο κλαμπ, τσέπι την καγκάζον. Βγαίνει το δικό σου είναι τέρμα γκάντον. Αναρωτιέμαι πως βγαίνεις με αυτόν. Αναρωτιέμαι πως βγαίνεις με εκείνον. Θέλεις κάτι special όμως για τώρα έχεις το απλό. Νέο κουπέ, αμεγένανε σπορ. Προσοχή έχει γεμίσει μας φαλίτε στο μπλοκ. Πως να μιλάνε για μας ενώ χρωστάν. Πως γίνεται να πεινάμε όσο και να φάμε. Πως έχουμε πάντα staff στα ζελοφάν. Σκάμε φορτωμένοι πάντα όπου και να πάμε. Πως να μιλάνε για μας ενώ χρωστάν. Πως γίνεται να πεινάμε όσο και να φάμε. Πως έχουμε πάντα staff στα ζελοφάν. Σκάμε φορτωμένοι ακόμα και στο DJ Silence. Let's get it. The Good Vibes Show. Το Wake and Bake τι στόχους έχει τώρα? Δηλαδή ποιο είναι το vision για το μετά? Για το μέλλον. Ναι ρε παιδί μου, το επόμενο μεγάλο βήμα ξέρω εγώ που... Δεν σίγουρα θέλουμε να κάνουμε μεγάλες συναυλίες όλοι μαζί, μαζικά, να μαζέψουμε πολύ κόσμο. Και με μονομένα και μαζικά. Θέλω να κοιτάω όλους μου τους artists και να πάρω ο καθένας τη δικιά του πορεία στον τομέα του. Δηλαδή, κάθε ένα από τα παιδιά κάνει διαφορετική μουσική. Εννοείται ότι κάποια είναι similar μεταξύ του. Υπάρχει κοινός παρανομαστής, σίγουρα εννοείται. Ναι. Αλλά θέλω ο καθένας να ακολουθήσει στην πορεία του και να γίνει όσο μεγαλύτερος γίνεται. Δηλαδή, πιστεύω σε όλους το ίδιο. Respect. Τέλεια. Πρέπει να φύγουμε εξωτερικό. αυτό. Σίγουρα θα ήθελα να φύγουμε εξωτερικό. Πρέπει να βρούμε το σώσ. Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις δηλαδή, που συναντάτε αυτή την περίοδο? Που σας, μπορεί να σας δυσκολεύουν. Σίγουρα μπορεί να αποθαρρύνονται τα παιδιά άμα κάτι δεν πάει όπως το θέλουμε σε release. Okay, αυτό όμως κρατάει πολύ. Είναι αναλόγως στις μέρες, bro. Δηλαδή μπορεί μια μέρα να ξυπνήσεις να πεις είμαι καλά, μια μέρα να ξυπνήσεις ψυχολογία... να πεις... Δηλαδή είναι τελείως η μουσική με την ψυχολογία πιστεύω συνδέονται τέρμα. Full. Okay, οπότε μια πρόκληση ουσιαστικά είναι να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου σε τυχόν αποτυχία, σε εισαγωγικά. Ακριβώς, ναι. Ψυχολογία πιστεύει... είναι μεγαλύτερη πρόκληση, εγώ πιστεύω. Okay, το να είσαι καλλιτέχνης, δεν είναι κάτι άλλο. Το πιάνω. Να είσαι καλά με τον εαυτό σου και αυτό, δεν... μετά είσαι κομπλέ. Να μην σταματήσεις να πιστεύεις σε σένα και ότι μπορείς να καταφέρεις. Και αυτό αλλάζει legit από μέρα σε μέρα. Δηλαδή, ναι, σίγουρα. Μια μέρα μπορεί να ξυπνήσεις και να είσαι σε φάση... Δεν το έχω. Ναι, αλλά ο κύκλος βοηθάει, ρε φίλε. Εννοείται ότι ο κύκλος βοηθάει. Η ομάδα και ο κύκλος βοηθάει. Και γαμάει να έχεις άτομα δίπλα σου που δουλεύουν ακόμα παραπάνω και από σένα. Και σε πιέζει inspiration κιόλας από αυτό, εννοείται. Και να μην. Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι είχα και ένα struggle όταν ξεκίνησα, ρε φίλε, να βλέπω ότι υπάρχει ένα business aspect σε αυτό. Προσπάθησα έτσι να κρατήσω την αρχική μου κάβλα και την αρχική μου επιθυμία να δημιουργήσω. Παρόλο το ότι, ας πούμε, έρχεται και ένα business aspect σε αυτό που κάνουμε.
προσπαθούμε δηλαδή λίγο να το διαχωρίσουμε και λίγο όταν δημιουργούμε, δημιουργούμε, όταν κάνουμε business. Εγώ για προσωπικά να τουλάχιστον. Του, ναι. Αυτό, ρε φίλε, λίγο να το μετριάσουμε ώστε να συνεχίσει να υπάρχει εξέλιξη. Αυτό. Respect. Κάτι άλλο τώρα που έχετε το βήμα που θέλετε εσείς να πείτε, να, σαν statement υπάρχει που θα θέλετε να ακούσει ο κόσμος. Wake and bake, μόνο. Wake and bake, ρε φίλε, 2024-2025. Crazy shit. Crazy shit, να τα πάρουμε όλα. Respect, respect. Αντώνη, είσαι κομπλέ από ερωτήσεις, να ρωτήσεις κάτι άλλο. Ναι, μαν, θα είμαι κομπλέ. Τέλεια. Μάλιστα, μιλάμε με τα βαφτιστικά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε πραγματικά. Τέλεια vibes. Good vibes, super good vibes. Super good vibes. Και ευχόμαστε μόνο τα καλύτερα, πραγματικά. Δώστε πόνο. Και περιμένουμε να ακούσουμε πράγματα καινούργια. Ερχόμαστε να τα πάρουμε όλα. Έτσι. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε εσείς να κάνετε subscribe στο κανάλι του Good Vibes, να γράψετε τα σχόλιά σας, ποιους θέλετε να δείτε στα επόμενα Good Vibes shows. Τι άλλο, αυτά. Είμαστε super, νομίζω. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο. Yes sir, yes sir. Μαζί με το στόλο ξυπνάω και μπέ. The Good Vibes Show. Με ξεράνε δε στη γειτονιά πριν να γίνω star. Με ξεράνε μες στη γειτονιά με ο young star. Ξέρεις πως θα γίνω next, είμαι upcoming up. Ξέρεις ότι σκύλα θέλει τώρα λεφτά. Δώσε bro, δώσε λίγο γιατί έχω ξεμείνει. Ήμουνα στο γάμι με ένα blog μας στη σελήνη. Ό,τι πίνω αυτό είναι ένα φθηνό ταξίδι. Σαρά στον μπρο μου ξέρεις πίνει ό,τι μείνει. Δε πίνει και τα μείνει. Ξέρεις όμως ότι το στρίβουμε στη λίνη. What the fuck bro, είμαι μπροστά στη πρίμνη. What the fuck bro, είμαι μπροστά σαν πρίμνη. Με τον μπρο μου. Τι να πεις με τον μπρο μου. Ράζω σπίτι με τον μπρο μου. Με τον μπρο μου. Και τα φράγκα με τον μπρο μου. Βάζουμε λεφτά. Έχουμε μουνιά, όλα από το τραπ, όλα δεν κάνω άλλα. Όχι, δεν θέλω να κάνω μαζί σου παιδιά. Θέλω μόνο να καταπιείς λίγο αυτά τα σάλια. Πότε βάκεις κάνουμε τα φράγκα. Μεταφέρουμε μες την ομάδα. Μέσα, μέσα, μέσα. Κόβουμε την πίτα εις άξια. Γιατί αν έρθεις κοντά πλάκα σου δίνω μυαλά. Δεν γυρνάμε με το τατζιά, είμαι με το σμαρτουβλά. Ξέρεις γυρνάμε πολύ, γυρνάμε στα μάτια. Πάμε και το σμάρτουβλά. Με το σμάρτουβλά. Κάνω tour σε όλη την Ελλάδα, βλάκα βγάζω φράγκα. Είμαι μέσα στο game, παλιό βλάκα από μικρός. Από τα 10 χώνω και έχω τα flows. Από τα 10 σε γαμά από μικρός. Με τον RSK βλάκα βάζω hits είναι. Και you know θα'ναι μέσα στο 2012. Παλιό σκύλα θέλει βρώμικα. Είμαι στο γαμημένο πλάκ, ξέρεις πουτάνα το βόμπικα. Έχω 12 dollar bills, 12 dollar bills. Καπνίζω χασίς με τον μπρος στη DV. Έχουμε το gang, what the fuck, είναι deals. Είμαι σαν το G's. Ποιο να πει πόλεις μαζί με freeze. Το πετώ και έρχεται πίσω. Ξέρεις baby και δεν παίζει. Ποτέ να σ' αφήσω. Να σε καλά μαζί μου. Δεν ξέρεις καλά τι θα κάνω baby για να ακούς τι. Δεν ξέρεις πως το τρέχω, δεν ξέρεις το πλάνο. Ήμουνα πας στον ουρανό σαν αεροπλάνο. Μπρο μου ξέρεις πως το ξανακάνω. Δεν μετανιώνω κανένα πλατό χωνό και μετά πάω. Σταματάμε μόνο πάνω, δεν πάμε ποτέ κάτω. Ήμουνα μέσα στον δρόμο, βλάκα σαν ασπροπάτω. Ξέρεις πίνω μια γαμημένη μπύρα στο τέλος. Ξέρεις ότι πίνω γάμο, μια ζωή από τον άρχο. Δώσε ένα σπράιτ, δώσε το μπλακ. Έχω πλάν, το πίνω καλά, το πίνω καλά. Ακούω το πίνω καλά. Παλιό πουτάνα δεν έχεις λεφτά. Εγώ έχω λεφτά, τα βάζω στο λαιμό μου και χτά. Ριζαντικά, και παίρνω στα μπλοκ, κάνω κι άλλη δουλειά. Κι άλλη μαγιά, πουλάμε μαγιά και βγάζω λεφτά. Πουλάμε καλά, εμείς κάνω live στη γειτονιά. Το ξέρεις καλά, δεν σταματάμε καλά. Θα φέρω πίσω το swipe, βλάκα. Ίσως να φέρω πίσω το tag. Ίσως να φέρω πίσω τα λεφτά. Στην οικογένειά μου θα πάρω σπίτι στη μαμά. Ξέρεις πως δεν το σπίτι μου σαν Airbnb. Ήμουνα μέσα στον δρόμο, βλάκα, θέλω χαρτί. Γιατί δεν με νοιάζει καν πόσα έχεις εσύ. Μοιάζει μόνο πως το τρέχω, μόνο η πληρωμή. Swaggy Jaggy, Swaggy Jaggy. Ήμουν στο Crypto Tav, στο μηχανάκι. Μαζί με την πουτάνα που θέλει κάτι. Στο BB, θέλει bro. Αυτό το κάτι, πες μου αυτό το κάτι που έχω μόνο εγώ. Έχω το biggest dig, έχω το biggest flow. Το ξέρω κατά βάθος μόνο εγώ. Έχει που γαμώ, oh my god, no. Μπορεί να κάνω leak το dick pic του RSK. Ήμουνα μέσα στο δρόμο σκύλα για τους KK. Ήμουνα στο γαμημένο game GTA. Τρέχω μες στην πόλη βλάκα, πίνω τι με καίει. Πίνω μου καίει όλο το κεφάλι. Πήρε πίσω, έρχεται να μου δώσει κι άλλο. Ήμουνα στο δρόμο βλάκα, έχω το σινιάλο. Άμα έρθουν οι μπάτσοι, τρέχω δεν το ξανακάνω όμως.
gay. What the fuck, RSK, χίτος είναι RSK blunt. Στην πόλη είναι δυνατά. Αθηνά η κόντου μάνι με στέλνει στα παλιά. Λέω σαν εμένα, είναι ψηλό ασφά. Και είμαι μαζί με τον Τέβρι μέσα στη γειτονιά. Με το χίτο κάνω διαλογισμό στο τραπ. Με το χίτο κάνω διαλογισμό στο τραπ. Ώστε να πάντα τα λαμπέρια καλά. Ώστε να πάντα τα λαμπέρια καλά. Ώστε να πάντα τα λαμπέρια καλά. Oh my god. Oh my god. Hey. That's beautiful, Μαράγες. Είναι υπέροχα, αλήθεια. Show.